Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Μέρες περίμενα ένα τηλέφωνο, ένα σου μήνυμα. Μέρες κρυβόμουνα από τους φίλους μου, γιατί φοβόμουνα. Γιατί δεν έκανα ποτέ το βήμα μου για τα επόμενα. Γιατί ξεχάστηκα και έτσι εξάντλησα τα ενδεχόμενα. Να με δικαιολογήσεις, να μ' αφήσεις, έτσι να νιώθω κι ας πονάω. Εγώ θα μείνω με το λάθος που αγαπάω και ας το ξέρω πως εσύ με προσπερνάς. Να με δικαιολογήσεις, να μ' αφήσεις, με ό,τι νιώθω να περνάω. Κι όταν σου λέω πως δεν έχω που να πάω, εσύ να κάνεις πως για αγάπη μου μιλάς. Κι όταν σου λέω πως δεν έχω που να πάω, εσύ να κάνεις πως για αγάπη μου μιλάς. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα Αλεξία. Καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία να πούμε. Καλή δύναμη στα παιδιά που ρίχθηκαν στη μάχη σήμερα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Που ξεκίνησαν σήμερα με την ελληνική γλώσσα. Και θα πέσουν, αναμένεται, οι πτώσεις των βάσεων, Βασίλη, από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Mm-hmm. Οι πανελλήνιες εξετάσεις οι πλέον σύνθετες των τελευταίων ετών από πλευράς οργάνωσης, καθώς θα διεξαχθούν και με το νέο αλλά και με το παλαιό σύστημα. Συνολικά 103.366 μαθητές θα διεκδικήσουν μία από τις 69.985 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους είναι μαθητές των γενικών λυκείων που έχουν επιλέξει να εξεταστούν με το νέο σύστημα, δηλαδή σε 4 μαθήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, οι απόφοιτοι που επέλεξαν το παλαιό σύστημα, εξέταση σε 6 μαθήματα, είναι 3.395 και αποτελούν το 4% των υποψηφίων των ημερήσιων ΓΕΛ. Όσον αφορά τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ο αριθμός όσων επέλεξαν το παλαιό σύστημα με την ομάδα Α, υποψήφιοι για ΤΕΗ με 4 μαθήματα εξέταση, ήταν 2.457, αποτελώντας το 13,8% συνολικά των συμμετοχόντων των ημερησίων ΕΠΑΛ. Επίσης, υπήρχαν και 56 υποψήφοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής για την ομάδα Β των ημερησίων ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα μέχρι και τις 8. Αυτή την ώρα γράφουν τα παιδιά. Ώρα έναρξης λοιπόν 8.30, πριν από μισή ώρα ξεκίνησαν. Κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και σπερινών λυκείων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος θα είναι 3 ώρες. Οι νομικές, οι ιατρικές, τα υψηλόβαθμα οικονομικά τμήματα και τα παιδαγωγικά τμήματα, κυρίως της επαρχίας, είναι οι σχολές στις οποίες αναμένεται να παρατηρηθεί πτώση των βάσεων, ενώ στις σχολές περιφέρειας οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι βάσεις θα πέσουν έως και 2.000 μόρια λόγω μειωμένης προτίμησης των εξεταζομένων σε αυτές. Στη διαμόρφωση της πορείας των βάσεων εισαγωγής, κύριο παράγοντα αποτελεί ο βαθμός δυσκολίας των φετινών θεμάτων, αλλά και η ζήτηση της προτιμήσης των υποψηφίων. Ρόλο εξίσου στην κατανομή των βάσεων έχουν η αναδιαμόρφωση των επιστημονικών πεδίων και ο νέος νόμος υπολογισμού των μορίων με τη μείωση των μαθημάτων. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, υπομονή και δύναμη. Είπαμε ότι είναι μία μάχη, δεν σημαίνει ότι χάνεται ο πόλεμος. Να πούμε όμως ότι κάπως έτσι ξεκινούν τη μάχη τους προς τη ζωή, γιατί καθημερινά θα πρέπει να... Πολύ σωστά το θέτεις. Καθημερινά θα πρέπει να κερδίζουν ή τουλάχιστον να μπαίνουν σε μία μάχη ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, αλλά όλοι προτιμάμε την νίκη σε κάθε μάχη. Ανεξαρτάται λοιπόν από το αποτέλεσμα, ουσιαστικά τώρα απλώνεται, όπως επισημαίνει, η ζωή μπροστά στα παιδιά. Βέβαια. Στα αυτά τα παιδιά των 17-18 mm-hmm. ετών. Καθαρό μυαλό, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι ούτε η ολοκληρωτική νίκη, έτσι. Δυστυχώς τα έχουμε δει και από επιτυχώντες και από αποφύτους. Αλλά δεν είναι και το όποιο στραπάτσο, εν πάση περιπτώσει,
δεν είναι η καταστροφή. Το ισχύει φυσικά το ίδιο και για τις οικογένειες. Ελπίζουμε να τους δώσει δύναμη αυτό να προχωρήσουν παραπέρα. Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικό. Καλή επιτυχία όμως σε κάθε περίπτωση και στους υποψηφίους. Νομίζω είναι στην Αργολίδα, Αλεξία, γύρω στα 750 παιδιά που δίνουν. Μας είχε πει ο κύριος Γαλινός. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να αρκετά τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είχαμε μία σύλληψη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει τις πτήσεις με την British Airways. Έχουμε θέματα εκεί. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας ένας 20χρονος Παλαιστίνιος, γιατί προσπάθησε να ταξιδέψει με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στη Βρετανία. Κατηγορείται για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς. Ειδικότερα, αστυνομικοί της ασφάλειας συνέλαβαν τον 20χρονο όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου των ταξιδιωτικών εγγράφων πτήσης με προορισμό το Λονδίνο, επέδειξε πλαστό διαβατήριο αρχών Κουβέιτ. Μάλιστα. Καλή αρχή λοιπόν. Στο πρόγραμμα αυτά. Υπάρχουν συχνά πυκνά τέτοιες συλλήψεις. Διαβάζω εδώ, να σε πάω λίγο στα της κεντρικής πολιτικής κοινής. Διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσε στα νέα του Σαββατοκύριακου ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας και πρώην υπουργός όταν ήταν ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία καταθέτει την εκτίμησή του ότι δεν θα υπάρξει μακροημέρευση της κυβέρνησης, αλλά και την πεποίθησή του ότι από το νέο ασφαλιστικό νόμο πλήττεται το 100% των ασφαλισμένων και οι περισσότεροι άμεσα και άγρια, όπως τόνισε. Επίσης, ο πρώην υπουργός ανέφερε πως δεν έχει εκπλαγεί από την μνημονιακή μετάλλαξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί πάντοτε θεωρούσε ως πολύ πιθανή μια τέτοια άθλια εξέλιξη, όπως αναφέρει, και υποστήριξε ότι η φυγή του ίδιου και άλλων βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε για να μην γίνουν άλοθε στην Κολοτούμπα. Ερωτώμενος για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή και τη στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαφαζάνης έκανε λόγο για ενόχους και συνενόχους σε μεγάλα εγκλήματα, αλλά και για παθιασμένους εραστές της καρέκλας. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν θεωρώ όμως ότι αυτά τα ναι διασφαλίζουν κυβερνητική μακροημέρευση. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πολλά ψωμιά ακόμα. Ενδιαφέρον έχει η Αλεξία να αναφέρουμε τι είπε σχετικά με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος δηλώνει πως πάντοτε είχα ζωηρότατες αμφιβολίες για την ειλικρίνεια και αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα και σοβαρότατες διαφορές μαζί του σε σχέση με την παραμονή ή όχι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Τέλος, ο κύριος Λαφαζάνης τόνισε ότι η ΛΑΕ θέλει συνεργασία με την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με κάθε αριστερή, όπως αναφέρει, ριζοσπαστική, προοδευτική, πατριωτική, δημοκρατική, αντιμνημονιακή δύναμη. Δεν εξαιρούμε κανέναν. Όλες. Αναφέρεται και στο τέλος το ξεπούλημα του όχι του λαού στο δημοψήφισμα που σε λίγα 24 ώρα μετατράπη σε ναι. Δεν έχει ελληνικό αλλά ούτε παγκόσμιο προηγούμενο. Είναι για το βιβλίο Guinness. Είναι η Κολοτούμπα που έγινε τότε με το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Τα δέθηκε ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος θα διεκδικήσει εκ νέου, όποτε γίνουν εκλογές, την είσοδό του στο κοινοβούλιο, την οποία δεν κατάφερε να πετύχει στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Ωραία πράγματα. Τι γίνεται εσύ με τη στερεά Ελλάδα? Διαβάζω συνεχώς για κοκαίνη, για καπνό, για παράνομες ενέργειες. Μία 72χρονη ήταν, λένε, ο εγκέφαλος μιας πολύ μεγάλης πύρας ναρκωτικών. Κοκαίνη συγκεκριμένα. Τα βρήκαν στον κήπο του Σταμένα, μαζί με τους δύο γιους φυσικά. Στον κήπο. Μαζί με τους δύο γιους της φυσικά. Την αλυσόδησαν, την πήγαν μέσα. Τι γίνεται? Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες και ο κόσμος έχει στραφεί προς όλες τις κατευθύνσεις για να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτό βλέπω εγώ. Να σε φέρω πάλι στην Αργολίδα. Ναι, βεβαίως. Όπου είχαμε την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, με μια ανακοίνωσή της, να ενημερώνει πως διεκόπη ο καθαρισμός επαόριστο των κτηρίων της αστυνομίας και των κρατητηρίων. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία ακριβώς με αυτή την ανακοίνωση ενημερώνει τα μέλη της, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, τους φορείς και τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ότι από την Παρασκευή 16 Τετάρτου, ένα μήνα πριν δηλαδή, έχει ένα μήνα που διεκόπη, επαόριστον ο καθαρισμός όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, καθώς και των χώρων κράτησης, τα κρατητήρια δηλαδή. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα. Συγκεκριμένα, πρόσφατα και για διάστημα ενός περίπου μήνα, δεν πραγματοποιούνταν εργασίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων, διότι, όπως μας ενημέρωσαν οι προϊστάμενες υπηρεσίες, είχε λήξει η σύμβαση με την εταιρεία η οποία εκτελούσε τον λόγο έργο καθαρισμού και η υπόθεση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την προτήρηξη νέου διαγωνισμού, ο οποίος θα αναδείκνυε την εργολήπτρια εταιρεία. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν τοπικού χαρακτήρα, αλλά πανελλαδικού. Καθώς, όπως ενημερωθήκαμε, για πρώτη φορά επιχειρείται από το αρχηγείο μας
διαγωνισμός για ανάληψη έργου καθαρισμού όλων των αστυνομικών υπηρεσιών πανελλαδικά, ο οποίος όμως εκκρεμεί. Αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται προβλήματα με τον καθαρισμό αστυνομικών κτηρίων σε όλες τις διευθύνσεις αστυνομίας της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού της Ελλάς, των κρατουμένων στους χώρους κράτησης, αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται τις αστυνομικές υπηρεσίες για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους. Σαν σωματείο, αναλογιζόμενοι τις συνέπειες μιας τέτοιας καταστάσεως που έχει σχέση με την υγεία των συναδέλφων, των επισκεπτών, αλλά και των κρατουμένων σε αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, ενεργοποιηθήκαμε άμεσα και οικειοθελώς, δαπανώντας σεβαστό χρηματικό ποσό από το Ταμείο της Ένωσής μας, προερχόμενο από συνδρομές των μελών μας για αγορά ειδών καθαρισμού και υγειονομικού υλικού, αλλά παρέχοντας και προσωπική εργασία από τα ίδια μας τα μέλη για τον ίδιο ως άνω σκοπό και χωρίς η υποχρέωση αυτή να ανάγεται στα καθήκοντά μας. Τέλος, να αναφέρομαι στο πώς κλείνει η ανακοίνωση, που είναι αρκετά μεγάλη, ευελπιστούμε ότι ο διαγωνισμός δεν θα μπλοκαριστεί με ασφαλιστικά μέτρα μεταξύ των ενδιαφερόμενων, διότι η υγιεινή και η ασφάλεια των συναδέλφων, των οικογενειών τους, των πολιτών και των κρατούντων είναι αστυνομικά, στα αστυνομικά κρατητήρια, θα πρέπει να εξασφαλιστεί με οποιοδήποτε κόστος από την πολιτεία, της οποίας είναι και η υποχρέωσή της. Οι νόμοι, εν περιπτώσει το προεδρικό διάταγμα 45-2008, πρέπει να εφαρμόζονται κατά γράμμα και όχι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά, αλλά με έργα και πράξεις. Με λίγα λόγια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας αναφέρει και λέει ότι τελειώστε την γραφειοκρατία και τα διαδικαστικά και τα των τύπων. Πρέπει να βρείτε άμεσα λύση για αυτό το θέμα και να ξεκινήσουν οι εταιρείες που θα αναλάβουν το έργο άμεσα να καθαρίζουν τα κτίρια. Αναφέρθηκες και εσείς στις πανελλήνιες εξετάσεις. Να πούμε πως υποψήφικα την είσοδό τους. Αυτό ισχύει για τις επόμενες μέρες, γιατί τώρα είναι μέσα, όπως ανέφερες, και γράφουν τα παιδιά. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, της ΚΕΕ ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Είχαμε χθες στο Άργο, στο πρωί, μνημόσιο ευεργετών στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου, ευεργετών, μεγάλων ευεργετών του Άργους. Είχαμε ποδηλατοπορία στο Άργος, η οποία διοργανώθηκε από την ΚΕΔΑΜ και από τον Σύλλογο Φίλων Ποδηλάτου Ορθοπεταλές, ποδηλατοπορία, να πούμε, μέσα στην πόλη του Άργους. Είχαμε το Σάββατο στα Ήρια του Δήμου Ναυπλιαίων την 12η γιορτή της Αγκινάρας, με παραδοσιακά εκεί εδέσματα, με φυσικά επίκεντρο την Αγκινάρα και χορούς και εκδηλώσεις τοπικού εκεί χαρακτήρα. Για τον κύριο Λαφαζάνη τα είπαμε. Είχαμε ένα δυσάρεστο, να πούμε, αλλά τελικά ευτυχώς δεν είχαμε, από ό,τι μάθαμε, πολύ σοβαρό τραυματισμό. Είχαμε ένα τροχαίο χθες αργά το πρωί στην οδό Άργους Ναυπλίου, στο ύψος του κόμβου της Τίνθας, με ένα δίκυκλο και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Πολύ προσοχή, να πούμε, σε όλους τους οδηγούς, είτε οδηγάνε δίκυκλα είτε οδηγάνε αυτοκίνητα, ακόμη και στους πεζούς, διότι ειδικά έχει παρατηρηθεί η αλεξία ότι τους μήνες από εδώ και πέρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, για κάποιο λόγο αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχώς και τα δυστυχήματα. Βγαίνουν οι μηχανές πιο πολύ έξω, μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, πιο πολύ κίνηση στους δρόμους. Το μυαλό του κόσμου δεν είναι στο τιμόνι, είναι το μόνο σίγουρο. Είδες κόσμο στις παραλίες, πήγες? Όχι, δεν πήγα. Ακόμη είναι. Να πούμε πως παρά το ότι ο καιρός είχε κάποια ψυχολογικά. Ξέρεις κάτι, ψυχολογικά ο κόσμος δεν είναι όμως καλά. Και έχεις δίκιο, σωστά. Πράγματι, αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Το μυαλό του κόσμου είναι λίγο φορτισμένο, σε άλλους περισσότερους, σε άλλους λιγότερο. Στα σπίτια δεν περνάει καλά ο κόσμος, εγώ αυτό ξέρω. Αλλά πάντως δεν βλέπω να βγαίνει και να το διασκεδάζει και έντονα. Να πούμε ότι το Ναύπλιο και αυτή την εβδομάδα είχε πάρα πολύ κόσμο, και αυτό το τρίμερο. Την Παρασκευή είχαμε το live από το Negro Espresso Bar, γινόταν το αδιαχώρητο, και χθες το βράδυ, μάλλον από το απόγευμα, από τις 7, είχαμε το Never on Sunday, ένα εξαιρετικό πάρτι του 360 Cafe Wine Bar με τον Τεό Κιρντή, έναν εξαιρετικό DJ, ο οποίος έπαιξε φοβερές μουσικές, και εκεί έγινε το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, μπορώ να σου πω. Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον Σπύρο τον Καχρημάνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης στο ποτάμι και πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Ήλιος. Θα τον έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε για όλα τα θέματα αυτά που αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Θα επεκταθούμε και λίγο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί όχι, εφόσον είναι στο ποτάμι ο αγαπητός Σπύρος, να μας πει τι γίνεται εκεί. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
DRI 92,2 μαζί. Ξαφνιάστηκες λιγάκι με το τραγουδάκι. Εντάξει, ήταν λίγο βαρύ πρωί-πρωί. Αλλά έχει όμως και κάτι χαρούμενο μέσα του. Ότι δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Εμείς τη ζωή την παίρνουμε στα χέρια μας και προχωράμε πιο μπροστά. Να καλημερίσουμε τον συνεργάτη μας, τον Μάκη τον Ντουμάση από τη Βουλή. Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Πανηγυρίζει, δεν ξέρω το κλίμα στην κυβέρνηση πώς είναι. Θετικό το είδαμε, ή τουλάχιστον προσπαθεί να καλλιεργήσει επικοινωνιακά μια σαφώς θετική αύρα. Περιμένει τα 11 δις της, αφού κλείσει η αξιολόγηση, έχει αίσια κατάληξη. Περιμένει τα 11 δις λοιπόν η κυβέρνηση, πάνω στα οποία εδράζεται μια εφορία, την οποία θέλει να περάσει και προς επικοινωνιακά όσο μπορεί, ότι τέλος πάντων θα κυλιθεί η αγορά, θα έρθει η ανάπτυξη και ότι θα μπορέσει πλέον η οικονομία να περάσει να γυρίσει μια νέα σελίδα. Για πες μας λίγο για αυτά τα 11 δις. Η πληροφόρηση που έχουμε, καταρχήν θα τα πάρουμε σε μία δόση και πού θα πάνε αυτά τα 11 δις, Μάκη, για να μπορούμε να διαφορήσουμε αυτά τον κόσμο. Αυτά θα τα πάρουμε σταδιακά, σταδιακά, αλλά θα πάνε κατευθείαν για στις τράπεζες αυτά τα χρήματα. Δηλαδή τι εννοείς, θα πάνε σε οφειλές που έχουμε για να πληρώσουμε παλιές οφειλές. Ακριβώς, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πιο... Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο είναι, νομίζω, πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε πει πού οφείλονται και από πού οφείλονται αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Ούτε το ύψος το ακριβές ξέρουμε, ούτε πόσα είναι, ούτε ποια είναι. Ναι, αυτά τα χρήματα λοιπόν, οι τράπεζες που θα πάρουν από οφειλές και τα λοιπά, θα δώσουν, θα ανοίξουν την κάνουλα, για παράδειγμα, να μπορέσουν να δανειοδοτήσουν επιχειρήσεις, να κάνουν κάποιες εξυπηρετήσεις επιχειρηματίες σε κόσμο, ώστε να κινηθεί. Γιατί στις τράπεζες. Από εκεί και πέρα οι τράπεζες θα αποφασίσουν πού θα διοχετεύσουν τα χρήματα. Το σίγουρο είναι ότι προφανώς δεν θα μπουν στην αγορά. Mm-hmm. Δεν θα μπουν στην αγορά. Ενδεχομένως θα καλύψουν προηγούμενα χρέη. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει το δημόσιο, μάλλον οφειλές που έχει το δημόσιο σε φυσικά πρόσωπα θα καλυφθούν από αυτά τα χρήματα. Αυτό ακόμα έχει γίνει μια συζήτηση αυτό, αλλά δεν το βλέπουμε. Μάλιστα. Δεν το βλέπουμε. Έχει πάει για καλέντες αυτό. Άρα να δούμε οι πανηγυρισμοί Αλεξία της κυβέρνησης κατά πόσον έχουν βάση ουσιαστική για τον κόσμο και για αυτό που λέμε πραγματική η οικονομία. Να το δούμε τι θα γίνει. Και όπως μας είπες, Μάκη, ουσιαστικά κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τις ημερομηνίες για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα. Εκεί είναι συγκεντρωμένη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας στο Eurogroup στις 24 του μηνός, ναι. Που θέλει το νομοσχέδιο να το ψηφίσει ως την Κυριακή. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι αυτό, βέβαια, αλλά το τι πραγματικά θα περιλαμβάνει η συμφωνία για αυτό το διαβόητο χρέος, που επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε πόσο είναι, τι ύψος έχει, πού οφείλεται. Ένα θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και στην προηγούμενη Βουλή. Αυτό αποτελεί, βέβαια, που είπαμε, το κεντρικό μέρος του αφηγήματος για οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, Αθήνα και δανειστές, προκαλούν αγωνία εδώ. Και κάθε μέρα οι προσδοκίες χαμηλώνουν. Η κυβέρνηση με διαρροές δεν αποκλεί να μην υπάρχει σαφής και τελική συμφωνία για το χρέος σε αυτό το Eurogroup, αλλά να χρειαστεί να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και οι κυβερνητικοί βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν άλλο ένα επώδυνο νομοσχέδιο μετά από το ασφαλιστικό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Το φορολογικό. Σε κλίμα, επειδή το ανέφερες, σε κλίμα απόλυτης αβεβαιότητας για την τελική ρύθμιση του χρέους. Νομίζω ότι κυριότερο εμπόδιο είναι το Βερολίνο, η Γερμανία, που δεν θέλει γενική απόφαση, σαφή απόφαση, αλλά προσανατολίζεται με τον τρόπο της ένα γενικόλογο ευχολόγιο. Και οι επαφές με ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στην Ελλάδα με κορυφαίους πρεσβειών, έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες μέρες με ανταλλαγές απεσταλμένων μηνυμάτων, ενώ το Σάββατο αυτής της εβδομάδας θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τους σοσιαλιστές ηγέτες που θα συναντήσει στη Ρώμη αυτό το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, παρόλο που ο ίδιος ανήκει στην κομμουνιστική πτέρυγα. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, να πούμε ότι χθες το μεσημέρι είχαμε μια σοβαρή εξέργεση των Αφγανών που διαμένουν στον ανοιχτό καταβλισμό του Δήμου Μυτιλίνης, ΡΑΤΕΠΕ, οι οποίοι ζητούσαν απομάκρυση των στελεχών, αυτή τη φορά της ΣΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ. Τους κατηγορούν οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες ότι κάνουν διακρίσεις σε βάρος τους, κατέλαβαν την κεντρική πύλη του καταβλισμού και 6 ώρες μετά η έκρηθμη αυτή η κατάσταση αποκλιμακώθηκε, αλλά την ίδια ώρα
φωνάζοντας και διαδηλώνοντας πως είναι πρόσφυγες και όχι εγκληματίες, άλλοι 150 Ιρακινοί και Σύριοι μαζί με τα παιδιά τους που παραμένουν ακόμα εκεί πήγαν στη κεντρική πλατεία της Αφούσης Μυτιλίνης ζητώντας να έρθουν στην κυρίως Ελλάδα και άλλοι απαιτώντας να πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Να πούμε ότι στα σύνορα με τα Σκόπια, επειδή έχουμε καιρό να τα αναφέρουμε τι γίνεται, την ειδωμένη κατάσταση παραμένει στάσιμη. Ως γνωστόν, επί μήνες η σιδηροδρομική γραμμή δεν λειτουργεί, γιατί την έχουν καταλάβει αυθαίρετα και με οικονομική επιβάρυνση ως συνέπεια, μπορεί να τα φεύγουν για την κεντρική Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας. Οι αγρότες που δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους στο Κιλκής και στην γύρω περιοχή έχουν πλέον απελπιστεί και πολλοί από αυτούς πηγαίνουν για μεροκάματα στη Θεσσαλονίκη. Και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και λοιπές κυβερνητικές πηγές κάνουν έμεση παράκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υποβαθμίσετε σχετικά το θέμα και να μην τονίζεται ιδιαίτερα. Γιατί το λέει τώρα ο Μάκης αυτό, γιατί αν θυμάσαι Αλεξία, θα θυμάται σίγουρα και ο Μάκης, ο κύριος Μουζάλας είχε πει προ 2 μηνών ότι σε 1 μήνα η Δωμένη θα έχει αποσυμφορηθεί και θα έχει λύσει το θέμα. Το θυμάσαι, Μάκη, που είχε αναφέρει. Βεβαίως. Έχουν περάσει σαφώς περισσότερο από 1 μήνα από την δήλωση τότε του κυρίου Μουζάλα. Και η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφει ο Μάκης και προσπαθούμε να κρύψουμε λοιπόν το πρόβλημα κάτω από το χαλί εκεί. Οι άνθρωποι της περιοχής είναι και αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής είναι και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι απελπισμένοι διότι περνάμε στην καλλιεργητική περίοδο. Και βλέπουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και φυσικά είναι και το θέμα της γραμμής, της σιδηροδρομικής γραμμής, που εδώ και καιρό σημαίνει σοβαρό οικονομικό πλήγμα και τις εξαγωγές, πολύ σωστά, της χώρας. Και όχι μόνο, Μάκη, βλέπουμε ότι επιλεκτικά παίρνουν στην Ισπανία και την Ιταλία κάποιους πρόσφυγες. Μιλάμε για αστεία νούμερα, έτσι. Μιλάμε για 87 πρόσφυγες, ξέρω εγώ, στην Ισπανία. Ένα και πρόβλημα. 18 πρόσφυγες που κατέφτασαν στην Ιταλία το Νοέμβριο, ενώ 32 αναμένεται να φτάσουν σύντομα. Μιλάμε για αστεία νούμερα, μπροστά στους χιλιάδες πρόσφυγες που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά χθες μαθεύτηκε ότι υπάρχει μία εγκύκλειος από την ελβετική πλευρά και η οποία έχει υπό την σκέπη της κάποιες ΜΚΟ, η οποία ζητά από τα ελληνικά νηπιαγωγεία να προσλάβουν και να ζήτησε από τα ελληνικά νηπιαγωγεία και καλύφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτεται μάλλον το θέμα ακόμα από το Υπουργείο Παιδείας, να προσληφθούν νηπιαγωγοί οι οποίοι να ξέρουν αραβικά και φαρσί. Φαρσί μάλλον, που είναι η περσική διάλεκτη. Ναι, θα αναφερθούμε σε αυτά μετά, Μάκη, γιατί είχαμε και μια παρέμβαση εδώ και από έναν τοπικό μας βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με όλα αυτά. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ναι. Καλή σου ημέρα, καλημέρα από την Αργολίδα. Μάκη, καλημέρα. Συνέχεια, παιδιά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε αυτό που είπες για το βουλευτή. Ναι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». DRA 92,2 μαζί, ώρα 9 και 39 πρώτα λεπτά. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live 24 και φυσικά από τα FM 92,2. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Μαλτέζο. Εκτός από κοινωνικές εκδηλώσεις, πολλές πλούσιες το Σαββατοκύριακο, είχαμε και πολιτικές εκδηλώσεις, Βασίλη. Πολιτικές εκδηλώσεις, Αλεξία. Ο κύριος Μαλτέζος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Οργάνωσης Πελοποννήσου για τη Νέα Δημοκρατία. Η αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν, η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία είχε στην Αθήνα, στα κεντρικά γραφεία, στην Οδό Συγκρού, την πρώτη σύνοδο των προέδρων της ΝΟΔΕ. Μετήχε ο κύριος Μαλτέζος. Κύριε Μαλτέζο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Η κυβέρνηση, είδαμε ότι καταρχήν είχαμε περάσει από ένα διάστημα στο οποίο υπήρχε έντονη φημολογία ότι οδεύουμε προς εκλογές ενδεχομένως και στον Ιούνιο. Ψηφίστε και τελικά το πρώτο κομμάτι, το ασφαλιστικό, όσον ούπου θα ψηφιστεί και το φορολογικό από ό,τι φαίνεται με τους 153 της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών για το θέρρος. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι η πρώτη συνάντηση υπό τη σύνοδο των νέων προέδρων της ΝΟΔΗ που προέκυψαν από τις εσωκομματικές εκλογές θα είχε και χαρακτήρα εκλογικής ετοιμότητας. Την εκλογική ετοιμότητα μας θέσετε ότι πρέπει να υπάρχει πρόεδρος. Λίγο δυνατά μιλήστε μας, κύριε Μαλτέζο, δυνατά στη συσκευή σας, κοντά στη συσκευή σας και δυνατά. Ναι. Το άνοιγμα λοιπόν της πρώτης συνόδου, αυτό ακριβώς μας θέσετε ότι η εκλογική ετοιμότητα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν γνωρίζουμε σε ποιο χρονικό σημείο θα υπάρξει ενδεχομένως και άτυπα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορέσει και θα χάσει τον τρόπο αυτό τον έλεγχο ενδεχομένως και θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε στις εκλογές. Όταν λέτε ατύχημα, δηλαδή 153 να γίνουν 149, 150? Ατύχημα κάθε, ναι, αυτό εννοώ βέβαια. Γιατί αυτά τα οποία έρχονται μπορεί να αντιλαμβάνονται ότι θέλουν να μείνουν στην εξουσία και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ψηφίζουν ό,τι παίρνουν. Ενδεχομένως όμως να υπάρχουν και κάποιοι οποίοι να μην μπορέσουν να αντέξουν αυτό το πράγμα και πολύ καιρό ακόμα. Ψηφίσαν τώρα ασφαλιστικό, ψηφίζουν φορολογικό. Τι άλλο, υπάρχει όπως είδατε και εσείς φαντάζομαι ένα κλίμα εφορίας από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε ό,τι αφορά με την αίσια έκβαση της αξιολόγησης. Τεχνητής εφορίας. Πώς είπατε? Τεχνητής εφορίας, κύριε Ζωή. Και όπως ξέρετε, μετά από την τεχνητή εφορία υπάρχει στάδιο μεγάλης κατάστασης. Τέλος πάντων, μην επιμείνουμε εκεί. Ναι. Θα σας πω για την πρώτη αυτή διάσκεψη. Για πείτε μας, ναι. Έγινε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοιου είδους διάσκεψη. Γίνεται απολύτως σαφές το ότι το πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη Νέα Δημοκρατία ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή το κόμμα, η κομματική οργάνωση. Mm-hmm. Πόσο μεγάλη σημασία έχει το να συζητάμε, το να μπορέσουμε να συντονιστούμε, να συντονίσουμε το βήμα μας, το να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε, να μπορέσουμε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ανοιχτό κόμμα, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει δημοκρατία σε όλες τις βαθμίδες του κόμματος. Ήταν μια άψογα οργανωμένη εκδήλωση από τα οργανωμένα. Ήταν παρούσες όλες οι γραμματείες, ήταν βεβαίως οι πρόεδροι του ΝΟΔΕ, ήμασταν εμείς οι περιφερειακοί και οι αναπληρωτές γραμματείς του οργανωτικού. Ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος, έγιναν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Μίλησαν οι 66, συγγνώμη, από τους 66 πρόεδρους ΝΟΔΕ, μίλησαν οι 45, δηλαδή σχεδόν όλοι πήραν το λόγο. Ναι. Μπόρεσαν να καταθέσουν τα προβλήματα, μπόρεσαν να καταθέσουν τις επιδιώξεις τους, τους στόχους τους και να προσφέρουν όλοι την πολύτιμη εμπειρία τους, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάθε μέρα στην κοινωνία, είναι κάθε μέρα έξω στην παραγωγή, ακούνε την κοινωνία και αυτά τα οποία ακούνε και τα προβληματισμό που υπάρχει θέλησαν να τον μεταφέρουν σε ανώτατο επίπεδο στο κόμμα. Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Μαλτέζο, μια αλλαγή ας πούμε για παράδειγμα, μια σημαντική αλλαγή που αναμένεται να δούμε στην λειτουργία, στην πολιτική λειτουργία των ΝΟΔΕ το επόμενο διάστημα. Ναι, τώρα αναφέρεστε βεβαίως στον καινούριο κανονισμό ο οποίος μας αναλύθηκε, ναι. Ο οποίος θα ισχύσει. Η μεγάλη αλλαγή ήταν αυτό που όλοι περιμέναμε και το είχαμε προαναγγείλει και πριν καν το σχέδιο, ότι πλέον οι πρόεδροι των ΝΟΔΕ θα εκλέγονται απευθείας από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και δεν θα εκλέγονται από ένα κλειστό εκλεκτορικό σώμα. Δηλαδή, τέλος οι παραγωνισμοί, τέλος τα κυκλώματα, τέλος αυτοί οι περιορισμοί, εν πάση περιπτώσει, της βούλης του κόσμου. Ναι. Ο πρόεδρος θα εκλέγεται και αυτός από το σύνολο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Πέραν αυτού, ακούσαμε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις από τον κύριο Κύρτο, από τον Γιώργο Κουτάκο, από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έγινε, αναλύθηκε επαρκώς το πού το πάει το ΣΥΡΙΖΑ, το τι είναι οι στόχοι, τι
είναι οι στόχοι του κόμματος για το επόμενο διάστημα, που πρέπει να δώσουμε σημασία και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αποκτήσει τον σωστό βηματισμό το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Μαλτέζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ήσασταν και στον δρόμο. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. DRI 92,2 μαζί. Η επικαιρότητα τρέχει. Πολλά γίνονται. Για άλλη μια φορά βλέπουμε εδώ την ανησυχία του κόσμου προς τα παιδιά. Στέλνουν όλοι τις ευχές τους για καλή επιτυχία. Όλοι γράφουν, Βασίλη, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι η πρώτη μάχη. Η πρώτη πραγματικά μεγάλη μάχη που βγαίνουν προς τη ζωή και ίσως να δουν και τον πιο σκληρό του, το πιο σκληρό της πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα, ότι θα δουν ένα πολύ σκληρό πρόσωπο από εδώ και πέρα. Όλα καλά ήταν όταν είμαστε στη μαμά και στον μπαμπά. Από εκεί και πέρα όμως παίρνουμε τα είναι, πράγματα στα χέρια μας. Αυτό είναι η ζωή όμως. Έτσι είναι. Θέλω να πω για το μεγάλο ποσό των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το όνειρο καθ' Έλληνα. Ναι, ναι. Στο νέο ψυχικό, λοιπόν, παίχτηκε το χρυσό δελτίο του Τζόκερ, το οποίο έκανε έναν υπερτυχερό πλουσιότερο κατά 9,8 εκατομμύρια ευρώ. Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο πάπου της κυρίας Ριζάνη Ευθυμίας. Και τι να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Υγεία να έχει, να τα απολαύσει. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να έχει και πολλούς ανθρώπους. Ισορροπία. Να έχει πολλούς ανθρώπους γύρω του που θα το χαρούν πραγματικά. Γιατί ξέρεις, εκεί φαίνονται οι πραγματικοί φίλοι. Να το ξέρεις αυτό. Οι πραγματικοί φίλοι δεν φαίνονται τόσο στις δυσκολίες. Φαίνονται στις χαρές. Κατά πόσο χαίρονται. Σωστά. Στη δική σου χαρά, ναι. Χωρίς να περιμένουν κάτι. Άδικο δεν έχεις. Έτσι δεν είναι. Να έχει λοιπόν υγεία ο άνθρωπος εκεί και ισορροπία στη ζωή του. Γιατί χρειάζεται ισορροπία γενικότερα. Δεν θα σε πάω σε τραγουδί. Με έχει φάει περιέργεια. Θέλω να μου πεις για αυτό τον βουλευτή που είπε Αργολίδας. Τι είπε, ποιος βουλευτής κατά τον Γιώλας. Ο κύριος Γιώλας. Ο κύριος Γιώλας, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλικής Γερουσίας. Στην τοποθέτησή του λοιπόν ο κύριος Γιώλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η γυρασμένη Ευρώπη έχει ανάγκη από το σφρίγος, την ενέργεια και τις δυνάμεις των νέων ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν και εφόσον αφομοιωθούν κοινωνικά θα ανανεώσουν τον πληθυσμό, δίνοντας και παίρνοντας στοιχεία πολιτισμού και τιμώντας τις χώρες που θα τους φιλοξενούν. Μιλώντας για τους μετανάστες, ο κ. Γιώλας υπογράμμισε ότι είναι υποκριτικό να δεχόμαστε να μας υπηρετούν απασχολούμενοι σε σκληρές και άχαρες εργασίες, διαβιώνοντας σε άθλιες συνθήκες και παράλληλα να μην τους αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να ζουν στο φως ισότιμα με τους άλλους πολίτες. Λοιπόν, στο τελευταίο σκέλος που λέει ο κύριος Γιώλας, δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, όντως είναι υποκριτικό και δεν είναι σωστό να απασχολούνται σε εργασίες παράνομα. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος, να απασχολούνται σε εργασίες παράνομα. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη τοποθέτηση, την οποία ουσιαστικά είναι περιχερασμένης Υπήρου. Περιχερασμένης Υπήρου, ναι. Αλλά δεν πέρασε από το μυαλό του κυρίου Γιώλα ότι μπορεί αυτή η Ήπειρος, η γερασμένη, όπως λέει, να ανανεωθεί εκ των έσω. Δηλαδή, όταν έρχεσαι και ψηφίζεις, όχι μόνο ο κύριος Γκιόλας, για να μην αδικήσουμε μόνο τον κύριο Γκιόλα. Ότι το να κάνεις παιδιά αυτή είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο κύριος Γκιόλας, ψηφίζει άλλη μια ταφόπλακα του ελληνισμού που έχει να κάνει με ασφαλιστικό, θα ψηφίσει και το φορολογικό. Ψηφίζει λοιπόν μια ταφόπλακα στο μέλλον και στις προοπτικές για τα Ελληνόπουλα και για τον ελληνικό πληθυσμό και μας λέει κοινικότατα, δικαίωμά του είναι, ελευθερία έχουμε να εκφράζει την άποψή του. Και μας ελευθερία είναι, λέει, να λοιπόν, αναφερόμαστε. Μας λέει κοινικότατα ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή τελειώσαμε εδώ και με αυτά που ψηφίζουμε κι εμείς, ας φέρουμε λοιπόν από την Ασία και από την Αφρική κόσμο που έρχεται, είναι νέοι, έχουν σφρίγος λέει. Έχουν σφρίγος και ενέργεια. Είναι νέοι λοιπόν, θα μπορούν να κατασταθούν εδώ, να γίνουν και να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά κτλ. Προκειμένου να ανανεωθεί ο γερασμένος πληθυσμός. Μάλιστα, μας λέει ότι θα δίνοντας και παίρνοντας λέει στοιχεία πολιτισμού και τιμώντας τις χώρες που τους φιλοξενούν, είδαμε στοιχεία πολιτισμού που φέρανε. Είδαμε και στην Ευρώπη εγκλήματα, είδαμε και μπούργκες, είδαμε. Αυτά είναι φοβερά στοιχεία πολιτισμού. Βλέπουμε επίσης όμως και τις επενδύσεις. Μην είσαι κοντόφθαλμος και εσύ, βλέπεις και τις επενδυτές. Πρέπει να μπολιαστεί δηλαδή ο δυτικός πολιτισμός και ο ελληνικός πολιτισμός. Θα είναι πλήγμα μεγάλο αν δεν μπολιαστεί με αυτά τα κολοσσιαία στοιχεία πολιτισμού. Ειρωνευόμαστε διότι κάποια πράγματα νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο σε κάποια πράγματα. Εγώ να δεχθώ και καλά κάνει και το επισημαίνει ότι δεν πρέπει να απασχολούνται παράνομα ούτε να γίνεται εκμετάλλευση ανθρώπων από όπου και να είναι. Από την άλλη όμως, όταν έρχεσαι και ενταφιάζεις τις όποιες προοπτικές έχουν τα Ελληνόπουλα και οι επόμενες γενιές με αυτά που ψηφίζεις και μας λες ότι δεν πειράζει, η Ευρώπη θα ανανεωθεί
ο γερασμένος της πληθυσμός θα ανανεωθεί όχι από τα Ελληνόπουλα που δεν θα κάνουν πλέον οικογένειες, αλλά από αυτούς που έρχονται από άλλες υπήρους, με συγχωρείς Αλεξία, αλλά ξεπερνάει τα όρια της όποιας κοινικότητας. Ελπίζουμε λοιπόν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γκιόλας έχει παιδιά. Πρέπει να έχει παιδιά άνθρωπος, δεν έχει. Ωραία. Ας κάνει τη διασταύρωση λοιπόν, όπως λέμε. Ας κάνει τη διασταύρωση λοιπόν τα παιδιά του, ας κάνουμε πρόσφυγες. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον πύργο. Έχουμε και εκεί θέμα, πολύ μεγάλο θέμα με τα σκουπίδια. Το θέμα των σκουπιδιών έχει πνίξει ουσιαστικά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Δεν έχουν τέλος λοιπόν τα περιστατικά πυρκαγιών σε σωρούς σκορπιδιών στον Δήμο Πύργου. Σχεδόν καθημερινά είναι το φαινόμενο από τους πολίτες που επιλέγουν να τα κάψουν, καθώς η αποκομιδή τους αργεί από το να τους πνίγει η δυσοδεία. Βέβαια, η κάψη των σκουπιδιών και ιδιαίτερα εντός του οικιστικού ιστού μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα υγείας. Στις Πιάτζα, λοιπόν, τα σκουπίδια φούντωσαν στην είσοδο του οικισμού, εκεί όπου έχουν σχηματιστεί βουνά εδώ και αρκετούς μήνες. Φούντωσαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, φούντωσαν και σήμερα το πρωί της Δευτέρας. Η κατάσταση εν μέσω βεβαιότητας για το μέλλον των σκουπιδιών στον πύργο έχει κάνει τους πολίτες να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή, ακόμη και η όποια αναποδιά προκύπτει δεν οφείλεται σε δικές της ενέργειες. Την κατηγορούν δηλαδή για όλα. Αν εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων στο θέμα της μεταφοράς σκουπιδιών στο Χιτά, Παλέρου και συνέναρξη λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης και μηχανικής διαλογής στο Χιτή Τριανταφυλιάς. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει καθημερινά στους περισσότερους δήμους. Στη δική μας χωματερή δεν ξέρω τι έγινε εδώ πριν από 2 χρόνια. Μεγάλη Παρασκευή ξεκίνησε η φωτιά. Σιγοκαίει. Πού και πού σιγοκαίει. Στις χωματερές οι πυρκαγιές είναι πολύ δύσκολο να σβήσουν εντελώς. Βεβαίως. Διότι είναι μέσα στη χωματερή. Είναι κατά κάποιο τρόπο σιγοκαίνε, όπως σωστά ανέφερες, και φλόγανο μεν υπάρχει. Υπάρχει ο καπνός. Άλλες φορές είναι περισσότερος, άλλες λιγότερος. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα οριστική, με κάποια ολοκληρωμένη διαχείριση. Από όπου και αν είναι αυτή. Οι πολίτες δεν θέλουν να βλέπουν καπνούς, δεν θέλουν να βλέπουν ανεξέλεγκτες χωματερές. Να σε ρωτήσω λίγο, Ντόναλντ Τραμπ ή Χίλαρη Κλίντον, τι βλέπεις για τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες αναμφίβολα επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Νομίζω Τραμπ. Νομίζεις Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος πλέον έχει και το χρήσμα ουσιαστικά, τον τυπικό είναι. Έχει και το χρήσμα, έτρεξε χωρίς αντίπαλο. Να τα λες όπως είναι. Και το χρήσμα και το χρήμα. Έχει χρήμα. Έμενε χωρίς αντίπαλο διεκδικώντας το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ένας-ένας οι αντίπαλοι τα παράτησαν, έμενε μόνος το κύριο Τραμπ λοιπόν. Λογικό. Και είναι. Παρά από ότι πριν από μερικές εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν να μην έχει πολύ μεγάλα ποσοστά σε επίπεδο να χτυπήσει την κυρία Κλίντον, αν τελικά θα ήταν υποψήφιος και αυτή θα επιλεγεί από το Δημοκρατικό Κόμμα. Εν τούτης, τελευταίες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ίσα βάρκα, ίσα πανιά με την κυρία Κλίντον Αλεξία. Τώρα και είμαστε στο Μάιο. Πολλοί πήραν, αν θες, είτε σνομπάροντας την υποψηφιότητα του κύριου Τραμπ, είτε τη χαρακτήρισαν φεδρή, ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είδαμε πολλές αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον για την ώρα, ο κύριος Τραμπ φαίνεται να έχει ισχυρή δυναμική στους ψηφοφόρους, στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Νομίζω ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες μάχες, πολιτικές μάχες, που θα δούμε μέσα στο 2016. Και με αφορμή αυτό. Κρίμα, δεν θα μας πει η Χίλαρη τι γίνεται στους άλλους πλανήτες. Όπως φαίνεται, λέει ο κύριος Τραμπ, δεν θα έχουμε μια καλή σχέση με την Βρετανία, διότι. Να σου εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, διαβάζουμε. Απίθανη θεωρεί την καλή σχέση με τον David Cameron, αν εκλεγεί στην Προεδρία των ΗΠΑ, υποψήφιος για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, Donald Trump, εξαιτίας της κριτικής που ασκεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός στο πρόσωπό του. Ο Cameron είχε δηλώσει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο το 2015 ότι ο Τραμπ ήταν διχαστικός, ηλίθιος και λανθασμένος αναφορικά με την εξαγγελία που έκανε για τον προσωρινό αποκλεισμό εισόδου των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε επίσης δηλώσει τότε ότι στην περίπτωση που ο Τραμπ ερχόταν στη Βρετανία, τότε θα ένωνε τη χώρα εναντίον του. Όπως φαίνεται, δεν θα έχουμε καμία καλή σχέση. Ποιος ξέρει. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή σχέση μαζί του, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν τον απασχολεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του στο κανάλι ITV. Σε σχετική ερώτηση για την παραμονή ή μη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχω μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γραφειοκρατική και ιδιαιτέρως δύσκολη. Σε σχέση με την Βρετανία, θέλω να ρωτήσω τι χρειάζονται οι Βρετανοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ας αφήσουμε τους ιδίους να εκφραστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα.
Να πούμε, Βασίλη, ότι οι δικηγόροι συνεχίζουν την αποχή τους μέχρι και τις 24 Μαΐου μετά την απόφαση που πήρε η Ολομέλεια των Προέδρων και Δικηγορικών Συλλόγων της Αθήνας. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται εδώ στον ΝΑΦΠΛ. Οι πληροφορίες φέρουν. Μέχρι 24 Μαΐου είναι πανελλαδική. Πληροφορίες φέρουν. Ολομέλεια. Βέβαια, εδώ στο ΝΑΦΠΛ έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα οι δικηγόροι. Οι μισοί θέλουν να συμμετέχουν, άλλοι δεν θέλουν. Ήδη οι συμβουλογράφοι έσπασαν την αποχή. Ήθελα να σου πω και για κάτι ακόμη. Το είχα μπροστά μου, αλλά μου έφυγε μάλλον. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, έχουμε μία διάψευση του κυρίου Ζαχαριά για διαδόσεις για το σύμφωνο συμβίωσης. Ότι είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Με γραπτή του ανακοίνωση προχώρησε ο γνωστός γιατρός και πρώην βουλευτής Κώστας Ζαχαριάς, τις φήμες που κυκλοφόρησαν τελευταία στην περιοχή της Αρκαδίας και έκαναν λόγο ότι είχε προχωρήσει τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Ο κύριος Ζαχαριάς απάντησε στις ψευδείς διαδόσεις, κατά τη γνώμη του, ότι οι ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις που αφορούν το πρόσωπό μου για δίθεν σύναψη συμφώνου συμβίωσης επινοήθηκαν και διακινούνται από ακραία σκοτεινούς και αντιδραστικούς κύκλους που με τη ζωή και τη δράση μου ενοχλώ. Επιδιώκουν το στιγματισμό και την εξόντωσή μου, εμπλέκοντας μάλιστα τυφλά και τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι συνεχιστές ψευδολογίες θα αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες. Είμαι διαφανής και οι συμπολίτες μου γνωρίζουν δεκαετίες το πραγματικό μου πρόσωπο. Πάντα ενεργούσα φανερά στην κοινωνική, επαγγελματική και πολιτική μου διαδρομή. Δεν έχω ανάγκη να κρύβομαι. Οι συκοφάντες κρύβονται και δρούν στο σκοτάδι, απάντησε ο κύριος Ζαχαριάς. Είχαμε και αυτό. Θα μου επιτρέψεις να περάσουμε πάλι το Ανατολικό και να πάμε στην κυρία Κλίντον, στο άλλο στρατόπεδο. Η οποία λέμε ότι από τις πληγές και από τα μελανά σημεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας είναι η οικογενειοκρατία και ο νεποτισμός και ισχύει σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα. Να όμως που και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα, διότι η κυρία Κλίντον εξέφρασε την πρόθεσή της, αν εκλεγεί, να εμπιστευτεί τον σύζυγό της και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Bill Clinton, για να αναζωογονήσει την οικονομία της χώρας. Εντός του Οβάλ γραφείου ή εκτός? Γιατί στο Οβάλ τι πρόβλημα έχουμε? Όχι, εγώ λέω. Λόγω παρελθόντο. Η κυρία Κλίντον είχε πρόβλημα στο βαρεγραφείο. Η επικρατέστερη διεκδίκηση. Ο Μπιλ μάλλον καλά ναι, να πέρασε. Καλά, καλά, μια χαρά. Θα αναθέσω στον σύζυγό μου να αναζωογονήσει την οικονομία, διότι ξέρετε πως ξέρει πώς να το κάνει, είπε η Κλίντον σε προεκλογική εκδήλωσή της, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. Σύμφωνα με την Κλίντον, η εμπειρία του σύζυγου της θα χρειαστεί, ιδίως στις Ανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται η βιομηχανία του άνθρακα, αλλά και σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πραγματικά εγκαταλειφθεί, όπως ανέφερε. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρώτη Κυρία έχει ευρύ προβάδισμα στην κούρσα για το χρήσμα των Δημοκρατικών. Ο σύζυγός της, Bill Clinton, είχε εκλεγεί στην Προεδρία το 1992 και εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2001. Άρα και η οικογενειοκρατία και εκεί καλά κρατεί. Δεν είναι μόνο ελληνικό, αν θες, φαινόμενο. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Και να πούμε ότι το κείμενο τελικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις, το θέμα που εξετάστηκαν, που εξετάζονται αυτή την ώρα οι μαθητές, είναι το θέμα της φιλίας, Βασίλη. Δεν ήταν σως. Δεν το ξέρω. Όλοι περίμεναν μεταναστευτικό, προσφυγικό, κρίση, όλο εκεί γύρω. Έχουμε το θέμα, Αλεξία, έχουμε ακριβώς το θέμα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε το πλήρες θέμα, αλλά το θέμα πάντως είναι του Ευάγγελου Παπανούτσου, με θέμα τη φιλία. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε το πλήρες θέμα. Έλα να σε διασκεδάσω λίγο. Θα μου βάλεις τραγουδάκι? Να σε διασκεδάσω. Πάμε αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά υποδεχόμαστε τον κύριο Καχρημάνη. Βεβαίως. Ναι. DRI 92,2. Μας ακούτε ζωντανά στα FM στο 92,2. Μας βλέπετε live από το www.drtv.gr. Μας ακούτε φυσικά και από το Live 24 και έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Καχρημάνη, υπεύθυνο αγροτικής ανάπτυξης στο Ποτάμι και πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Ήλιος. Σπύρο, στον ελληνικό. Βέβαια, βέβαια. Είπαμε, ακόμα μιλάμε στον ελληνικό και όπως είπαμε και, και ελληνικά. Ωραία και ελληνικά, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα, Σπύρο. Βασίλη. Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλή σας μέρα. Πες μου κάτι, έχεις παιδί που δίνει πανελλαδικές? Λοιπόν, θα ξεκίναγα με αυτό. Εγώ το έχω περάσει τρεις φορές και τα τρία μου παιδιά έχουν περάσει από τις Πανελλήνιες και ορισμένα εξ αυτών τα δύο έχουν τελειώσει και τις σπουδές τους. Το τρίτο σπουδάζει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω ευχόμενος καλή δύναμη στα παιδιά, να βλέπουν το μεγάλο πίνακα και όχι τις εξετάσεις. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, όπως λέει ένας φίλος μου που δίνει ο γιος του στην Ικάρων, παιδί μου του λέει: εσύ θα πετάξεις ανεξάρτητα με το αν θα μπει στη σχολή. Mm-hmm.
Έτσι. Ότι ωραία έκφραση ήταν. Έτσι, αυτό ήταν, είναι συγκλονιστικό. Το συζητάγαμε χθες το βράδυ και μιλάγαμε με τον πατέρα και του λέει: εσύ θα πετάξει, του λέει ανεξάρτητα με το αν θα μπει στην Ικάρο. Και το θέμα είναι τα παιδιά να βλέπουν τον μεγάλο πίνακα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι της ζωής, το οποίο μια πρέπει πινελιά, να το δουν μια πινελιά. Δεν έχει κανένα νόημα. Στην ουσία το βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα όλοι. Άρα ψυχικές αντοχές και ιδιαίτερα οι γονείς να μπορούν να καταλάβουν και να το βλέπουν σε όλη τους τη διάσταση, έτσι, την εξέλιξη του παιδιού. Και ξεκίνησε και με ένα και πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα σήμερα, το είπαμε δεν λίγο έχω πριν. Παρακολουθήσει, λίγο προετοιμαζόμουν. Έχει να κάνει με τη φιλία. Ναι. Πολύ δυνατό θέμα. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, αλλά πάνω απ' όλα αυτό, να βλέπουν και οι γονείς και παιδιά το μεγάλο πίνακα. Μην βλέπουν αυτά τα μικρά πραγματάκια της ζωής, έτσι, τις αξίες, τις μεγάλες, που είναι να έχουμε ψυχική δύναμη, αντοχές στην κάθε δυσκολία που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που... θα έρθει, γιατί θα έρθει από ευχαριστώ για την... που θα έρθει, οπωσδήποτε. Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης στο ποτάμι, στο ποτάμι. Φυσικά και πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Ήλιος, χρόνια, πολλά χρόνια στα αγροτικά ο Σπύρος. Το αγροτικής ανάπτυξης, κατά κάποιο τρόπο ακούγεται όχι ανέκδοτο απλά, Σπύρο, είναι πραγματικά και με την ψήφιση των τελευταίων και αυτών που έρχεται, του φορολογικού που έρχεται, αλλά και το ασφαλιστικό, αλλά όχι και μόνο αυτόν για να είμαστε δίκαιοι, έχει από πριν το καράβι πάρει δρόμο για τον βράχο. Ακολουθούμε, υποτίθεται, τη φόρμα των Υπουργείων στον καθορισμό των ρόλων, οπότε επειδή το Υπουργείο λέγεται αγροτικής ανάπτυξης, γελάμε όλοι γι' αυτό. Ναι. Αγροτικής καταστροφής και υπανάπτυξης είναι το Υπουργείο. Μόνο με το ασφαλιστικό που έγινε ειδικά το τελευταίο διάστημα ή γενικότερα βλέπεις συρρήκνωση ευρύτερη? Να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά και τα της Αργολίδας, γενικότερα όμως την πραγματικότητα στον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα. Ναι. Πώς είναι σήμερα για την πατρίδα μας η κατάσταση και πώς φαίνεται το επόμενο διάστημα, τα 1-2 χρόνια, γιατί θα γίνει σε 15-20 χρόνια. Ούτε εσύ το ξέρεις ούτε εμείς. Αλλά τι βλέπεις για τα επόμενα 1-2 χρόνια, πού οδηγεί το αγροτικός πληθυσμός? Θέλω να βάλω ένα πλαίσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλοι όσα θα πω στη συνέχεια και για το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό και για τα αγροτικά ζητήματα. Θα πρέπει να ψάξουν όλοι όσοι ανησυχούν και θέλουν να αντιληφθούν τι συμβαίνει στη χώρα μας, τον όρο παρεοκρατικός καπιταλισμός ή crony capitalism. Λοιπόν, αυτό θα του δώσει την περιγραφή του καθεστώτος, μιλάω για καθεστώς, όχι του πολιτεύματος, και θα καταλάβουν ότι όλο αυτό η κουβέντα περί σοσιαλισμού, φιλελευθερισμού, δημοκρατών, κομμουνιστών, είναι ένα παραμύθι. Mm-hmm. Στη χώρα μας υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια ένα καθεστώς που περιγράφεται στην πολιτική ορολογία ως παρεοκρατικός καπιταλισμός. Περισσότερα θα τα καταλάβουμε στην πορεία και αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι πολιτικές. Ξεκινάμε από αυτό γιατί θα το δούμε να εξελίσσεται. Πάμε τώρα στο δεύτερο ζήτημα που αφορά στα αγροτικά. Όλα τα πράγματα παίζονται στην αγορά, έτσι, και στον ανταγωνισμό. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και είναι ένας πόλεμος χωρίς πυρομαχικά. Το έχει πει ο Κλαούζεβιτς, το λέει πάρα πολύ καλά, ας πούμε. Στα περιπολέμου. Λοιπόν. Ό,τι όπλα χρησιμοποιούμε στην στρατηγικής όπλα χρησιμοποιούμε στον πόλεμο, εκτός από τα πυρομαχικά, ενίοτε και αυτά, αλλά τέλος πάντων τα χρησιμοποιούμε στην αγορά. Λοιπόν, εμείς στην Ελλάδα και σαν χώρα και σαν αγρότες πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Έχουμε εξυγχρονιστεί σε όλα τα ζητήματα. Ένας τυπικός μέσος αγρότης έχει καλά μηχανήματα, καλές ποικιλίες, καλούς εξοπλισμούς κτλ. Όσον αφορά τα ζητήματα της αγοράς, τι έχει κάνει? Απολύτως τίποτα, γιατί έχει ασχοληθεί μόνο με το παραγωγικό κομμάτι. Αυτό περιγράφει και τι έχει κάνει και η χώρα σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Απολύτως τίποτα. Αυτό περιγράφει τον κεντρικό λόγο της κατάρρευσης. Ασχοληθήκαμε μόνο με τα τεχνικά ζητήματα και η αγορά, στον τρόπο που γίνεται ο ανταγωνισμός, καλπάζει. Θα δώσω δύο παραδείγματα για να δούμε πόσο σύνθετο είναι το παιχνίδι και πόσο έχει ξεφύγει από το επίπεδο του απλού αγρότη. Πρόσφατα παραδείγματα που δείχνουν πόσο έχει η πολιτική μπει μέσα στο εμπόριο των τροφίμων. Mm-hmm. Την χρονιά την τρέχουσα το 2015-2016 υπήρχε στην Ευρώπη υπερπαραγωγή ακτινιδίου. Η αγορά της Ρωσίας όπου απορροφώνται τα προϊόντα είναι κλειστή λόγω του εμπάργκο και έμενε η αγορά της Γερμανίας όπου εκεί έπρεπε να χτυπηθούν οι Έλληνες με τους Ιταλούς, υπερπαραγωγή και στις δύο χώρες.
Οι τιμές των Ελλήνων 10% χαμηλότερες από των Ισπανών. Οι ποιότητες ίδιες. Δεν λέω καλύτερες ή χειρότερες, ναι, είναι ίδιες. Απορροφήθηκαν τα ιταλικά ακτινίδια. Τα ακριβότερα ιταλικά ακτινίδια. Τα ακριβότερα ιταλικά ακτινίδια. Δημοσιογράφος είσαι, Βασίλη, μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ. Εγώ το επιβεβαίωσα και εκτές από εκδότες του ειδικού χώρου. Έχει βουήξει η αγορά ότι έγινε παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης. Αυτό έχει βουήξει η αγορά. Δηλαδή είναι παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης για απορρόφηση από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ γερμανικές και συγκεκριμένα. Έχω παραδείγματα. Δεν το, είπα, δεν το λέω αυτό στον αέρα έτσι αυτή τη στιγμή. Και σου λέω μπορεί να το διασταυρώσει δημοσιογραφικά και με τους μεγάλους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου που το έκανα και χτες το βράδυ. Γιατί το άκουγα στην πιάτσα. Έγινε παρέμβαση και απορροφήθηκαν, δηλαδή πήγαιναν οι έμποροι δικοί μας στους πελάτες τους και τους έλεγαν θα πάμε εκεί. Ναι. Πρέπει να πάρουμε ιταλικά, σύνα ακριβότερα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι αυτό θέλει μια διευκρίνηση, μια διασταύρωση επιπλέον. Ένα όμως το οποίο είναι πραγματικό και δεν χρειάζεται καμία διασταύρωση. 14 Αυγούστου του 2015 υπογράφηκε το μεσοπρόθεσμο. Πριν από αυτό είχαν έρθει οι Γάλλοι για τεχνική βοήθεια στην κατάρτιση του σχεδίου. Όσον αφορά το κομμάτι των αγροτικών, ήταν ένα κομμάτι που υπήρχε ένα ζήτημα που αφορούσε στην αύξηση από 13 σε 23 του ΦΠΑ των αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και ορισμένων προϊόντων. Εκεί συμφωνήθηκε με τους Γάλλους ότι δεν θα μπει με την τεχνική βοήθεια, δεν θα μπει αύξηση στο 23% το ζωντανό, όχι το ζωντανό, συγγνώμη, το κρέας, τον οπό κρέας, είτε πρόκειται για χοιρινό είτε για βοδινό, αλλά θα μπει στο ζών βάρος. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ζών βάρος λέμε τα ζωντανά ζώα που πολλούνται προς σφαγή από τους Έλληνες. Θα πήγαινε αυτό στο 23, θα έμεναν τα δύο άλλα, βοδινό και χοιρινό, στο 13. 14 Αυγούστου ψηφίζεται τελικά, με κάποια παρέμβαση υπόγεια που δεν γνωρίζουμε πώς έγινε, ότι το βοδινό κρέας, που είναι συμφερόντων γαλλικών, το χοιρινό κάνουν εισαγωγή από Γερμανία και Ολλανδία. Πήγε στο 23%. Ήρθε ο Υφυπουργός Οικονομικών, μέσα στο 15 Αυγούστου, και κατέβηκε και το βοδινό στο 13%. Είναι καθαρά μεγάλα παιχνίδια που παίζονται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι και παίζονται με όλα τα όπλα. Ποια είναι τα όπλα του εμπορίου? Να χρησιμοποιήσω κάθε μέσο στρατηγικής. Άρα τον Πρωθυπουργό μου, τον Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή δεν λέμε κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Εμείς το κάνουμε. Προσέξτε τώρα, έχει σημασία να κλείσω με αυτή τη λεπτομέρεια για να καταλάβουμε γιατί ορισμένοι λένε έλα μωρέ, γιατί να ενδιαφερθούν για την ελληνική αγορά είναι μικρή. Τόσο αδαείς είναι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα, πολιτικοί τα λένε αυτά τα πράγματα. Διότι δεν έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο να καταλάβουν ότι και ο ένας πελάτης του ενός ευρώ στο εμπόριο μετράει. Στην Ελλάδα εισάγουμε το 88% του βοδινού κρέατος. Το 88% και το 55% του χοιρινού. 12.000 θέσεις εργασίας στη Γαλλία εξαρτώνται από την Ελλάδα. 12.000 θέσεις όσον αφορά το βοδινό. Έτσι, να έχουμε μερικά μεγέθη της μικρής μας αγοράς. 2,2 δις είναι όλο το κτηνοτροφικό κομμάτι, γαλακτοκομικά, ζωικά. Δεν ξέρω πώς, δεν το ξέρει κανείς δηλαδή πώς παίζει αυτό το πράγμα. Αλλά αξίζει και ένα άλλο νούμερο. Πόση ώρα μιλάμε τώρα εμείς εδώ, 2-3 λεπτά, 5? Ή μάλλον να το πούμε σε επίπεδο ώρας. 12.000 θα μας κοστίσει η εκπομπή σε εισαγωγές. Για να, έχουμε μια εικόνα. 12.000, μία ώρα που θα μιλάμε, θα πληρώνουμε να εισάγουμε. 12.000 ευρώ. 17 εκατομμύρια την ημέρα. 6 και πλέον δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, για να έχουμε εικόνα λίγο του τι μας γίνεται. Και κάποιοι θα μας κοροϊδεύουν, λέει, να κάνετε εξαγωγές, να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η Ελλάδα κατακλείζεται από εισαγωγές. Η μπανάνα αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο φρούτο. Στη Βόρειο Ελλάδα το παιχνίδι του ανταγωνισμού έχει κάνει το πορτοκάλι, το αργύτικο το πορτοκάλι, στο ίδιο επίπεδο το φέρνει με την μπανάνα, ώστε να μην μπορεί ο άλλος να αγοράσει πορτοκάλι. Είναι πολλά παιχνίδια λοιπόν στο εμπορικό κομμάτι, τα οποία
έχουν περάσει στο επίπεδο της υψηλής πολιτικής. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο παρεοκρατικός καπιταλισμός, όχι, είναι λίγο ευρύτερο. Είναι λίγο ευρύτερο. Έχουν περάσει λοιπόν στην υψηλή πολιτική. Έχουν περάσει όμως τα ζητήματα πλέον στην υψηλή πολιτική και στη χώρα μας οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι παρεοκρατίες. Αυτό είναι τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνά ένα μείγμα. Μία παρέα. Ένα μείγμα το οποίο, το οποίο είναι με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα μείγμα επιχειρηματιών, δημόσιας διοίκησης, εργολάβων, έτσι, είναι γενικά μία, διαπλεκόμενων. Είναι που μία έρχονται... παρέα που κάνει πειράματα. Σαφώς είναι μια παρέα που κάνει πειράματα, όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Προσέξτε, δηλαδή αυτοί τι ήρθαν. Ήρθαν και έκατσαν στην καρέκλα και πήραν τα εργαλεία που είχαν κτιστεί. Εδώ η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ως προς το ψέμα. Μάλιστα. Προσέξτε. Και το, εκεί είναι για μένα, είναι ως προς το ψέμα, διότι ήξερε. Κάνουμε λίγο έτσι άλματα τώρα, αλλά ας είναι ελεύθερη συζήτηση πρωί. Ελεύθερη είναι. Κάνουμε... Σπύρο ελεύθερη. Κάνουμε λίγο άλματα. Το πρόγραμμα το αγροτικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι 40 σελίδες, 30 κάτι σελίδες. Ναι, είναι εξαιρετικό. Και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Το είναι... 14 λες τώρα. Το 14. Έτσι. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αν μου έλεγες λίγες πινελιές θα έκανα. Είναι ένα ψέμα. Έχουν στήσει όλοι τους την πολιτική στο να πουλάνε ελπίδα και πήραν και φόρεσαν όλο το κουστούμι, ας πούμε. Μπήκαν μέσα στο ρόλο από που έκαναν όλοι οι προηγούμενοι και τον ακολουθούν πιστά και ακόμα καλύτερα. Σε όλα τα ζητήματα. Έτσι. Λοιπόν. Άρα, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι που αφορά στο αγροτικό ζήτημα. Πάμε σε μεγάλη κατάρρευση. Η ευθύνη πλέον έχει περάσει στο επίπεδο των γεωργών. Δηλαδή, τι θα μπορούσα να θεσμικά, θεσμικά, γιατί σε αυτή τη διαμάχη πάντοτε έλεγα στη διαμάχη ποιος φταίει. Κάτσε, του βάζει τώρα φόρο. Μισό λεπτό. Θα εξηγήσω. Μην το αφήσω στον αέρα για να μην το πάρουν έτσι. Βασίλη, μισό λεπτό. Θα σου πω. Στη συζήτηση αυτή, πρέπει να το εξηγήσω, αλλά επειδή το έχω γράψει από το πρώτο μου βιβλίο, το 12, νιώθω ασφαλής, αλλά πρέπει να το τεκμηριώσω και εδώ. Στη συζήτηση περί της κατανομής των ευθυνών, θεωρώ ότι πάντα η υπεράνω εξουσία έχει την ευθύνη. Ο στρατηγός έχει την ευθύνη. Έτσι. Σωστά. Μέχρι του σημείου που θα διαπιστώσεις ότι ο στρατηγός είναι τρελός ή πιωμένος. Εκεί έχεις εσύ την ευθύνη. Δηλαδή μπήκες στο λεωφορείο, έβαλες τα παιδιά σου μέσα στο λεωφορείο και είπες πάρε να με πας και τον βλέπεις ότι πάει από τον γκρεμό στο βράχο. Ο ένας, ο δεύτερος, ο τρίτος. Παραμένεις, θα τον κατεβάσεις μέσα... κάτω. Τους ψηφίσαν τώρα, πάει σπίτι. Λοιπόν, όχι. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι το σημείο που εγώ λέω ότι η ευθύνη πλέον έχει περάσει. Έχει περάσει, βέβαια. Διότι δεν έμαθες τη μία φορά, σε κορόιδεψε το Πασόκ, σε κορόιδεψε η Νέα Δημοκρατία, σε κορόιδεψαν και οι δύο μαζί. Σου είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα και έρχεται ο τρίτος και σου λέει ακριβώς τα ίδια και ακολουθεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Εξαπατημένος για μία ακόμη φορά. Και αυτή τη στιγμή είσαι σε μια ανατολίτικη απάθεια, διότι πρέπει να κάνει, χωρίς να κάνεις αυτοκριτική, διότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό, ότι πέφτουν το βράδυ για ύπνο όλοι οι Έλληνες και δεν κάνουν αυτοκριτική, έχουν πέσει σε έναν απόλυτο μαρασμό. Το ξαναλέω όμως. Πίσω το χρόνο δεν μπορώ να το γυρίσουμε. Έγιναν οι εκλογές, τους ψήφισαν. Ναι. Εξαπατήθησαν όπως λες, σωστά επισήμανες, βάσει προεκλογικού προγράμματος. Δεν ψήφισαν ούτε Νέα Δημοκρατία. Θα ξαναέχουμε εκλογές και ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξαναακολουθείς. Τώρα συζητώ γίνεται. Με τον κόσμο. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Θα σου πω. Εξακολουθεί ο μισός κόσμος να είναι στην αδιαφορία και να λέει ένα ωραίο. Όλοι οι ίδιοι είναι. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Το τελευταίο μου επιχείρημα, το οποίο θέλω να το καταθέσω. Το τελευταίο μου επιχείρημα απέναντι σε αυτούς τιτλοφορείται «Ο τελευταίος δημοκράτης». Θέλω να πω σε όλους τους πολίτες το εξής. Ας υποθέσουμε ο καθένας ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλοι είναι ανήθικοι, ανίκανοι, παράνομοι και έχουμε μείνει ο καθένας εξ ημών, κατά την δική μας οπτική, ο τελευταίος δημοκράτης. Δεν έχουμε να καταλογίσουμε, είναι διαπιστωμένο ότι όλοι οι άλλοι... έτσι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Τι κάνουμε. Ο καθένας γιατί δεν έρχεται να αναλάβει τις ευθύνες του στο επίπεδο του ποιον ψήφισε για δήμαρχο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα ψηφίσει τον Α ή τον Β. Η αδιαφορία όμως ας ψηφίσει κόμμα κυνηγών. Ναι. Να ήξερα ότι αυτή τη στιγμή είναι μια επιλογή του λαού. Αυτό το μείγμα που έχει προκύψει της πολιτικής. Ποιος εκφράζεται αυτή τη στιγμή.
παίρνουν ας πούμε και πάνε στις παραλίες και δεν θα τους καταρρύψω ευθύνες. Δεν σου κάνει αυτό το κόμμα από αυτά που υπάρχουν, συμφωνώ, είναι άχρηστα όλα. Πάρε πρωτοβουλίες. Βγες κατήγγειλε το σύστημα. Εγώ φωνάζω, πρέπει να αλλάξει το πολιτιακό στην Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Τι εννοείς δηλαδή, το πολιτιακό? Πρέπει να αλλάξουν όλα, να πάμε σε προεδρική δημοκρατία. Είναι διάφορα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Μην τα ανοίξουμε. Να εκλέγεται ο πρόεδρος από το λαό, βεβαίως. Όχι από βουλευτές. Βεβαίως. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να ανοίξουν. Για την απλή αναλογική, για την εκπροσώπηση, για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά έχει υποχρέωση ο πολίτης να μπει στην πολιτική συζήτηση. Κάτσε, μισό λίγο. Για να μην σε χάσω. Ξέρουμε λοιπόν όλοι ότι η μεγάλη μερίδα του αγροτικού κόσμου στο 2015, βασιζόμενη στο προεκλογικό πρόγραμμα και του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη μερίδα αγροτών ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Σωστά. Το ξέρουμε πολύ καλά. Ωραία. Βγαίνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζει εντελώς διαφορετικά από αυτά που τους υποσχέθηκε και οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν? Κάνουν κινητοποιήσεις, Αλεξία, βγαίνουν στους δρόμους, κλείνουν με τρακτέρ τους δρόμους. Έτσι είναι. Βγάζουν 20 μέρες, 25 το τρακτέρ, κάνουν έτσι μπλόκα, είναι. Διαμαρτύρονται, γιουχάρουν. Αυτό ήθελα να πω. Και αμέσως μόλις. Του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και αμέσως μόλις μπει η διοίκηση μέσα, μέσα στον Πρωθυπουργό, όταν βγαίνει ξαφνικά. Τα μπλόκα σταματάνε μετά από λίγες μέρες. Όλα είναι υπέροχα, κανείς δεν μιλάει. Και οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν, Σπύρο, το γνωρίζεις καλύτερα, και με το ασφαλιστικό μεγάλη συρρήκνωση του εισοδήματος, χωρίς να έχει καμία ανταπόδοση στην ουσία, αλλά και με το φορολογικό αυξημένες τιμές από καύσιμα, εφόδια, παντού. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους, είτε είναι κτηνοτρόφοι είτε παραγωγή. Εμείς κάνουμε τώρα, ξέρεις, αν θες τον αντίλογο. Όχι, διότι, σωστά διότι, τον κάνεις. Διότι και τώρα, εμείς έχουμε την απορία που είμαστε απ' έξω. Αυτοί οι έρμοι άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι είναι. Τις επιλογές τους πληρώνουν, θα μου πεις. Βασίλη, ναι, αλλά οι επιλογές, Σπύρο, γίνανε στη βάση της εξαπάτησης. Συμφωνώ απόλυτα. Εάν ήμουν τυπικός πολιτικός, εγώ δεν θα χρειαζόταν να μου την κάνεις, γιατί θα τα είχα πει εγώ αυτά. Mm-hmm. Εδώ αυτό ας προσπαθήσουμε να δούμε και λιγάκι την ποιοτική διαφοροποίηση της κουβέντας που κάνουμε. Mm-hmm. Εγώ. Είπαμε, είναι δεδομένο ότι το εργαλείο και το υπόδειγμά τους και το κυρίαρχο στοιχείο τους είναι η εξαπάτηση. Ωραία, τελείωσε. Εγώ είμαι στο σήμερα αυτή τη στιγμή. Ναι. Συνέβη το γεγονός. Και το περιγράφεις εσύ και θα το περιγράψω ακόμη καλύτερα, γιατί σήμερα κάθισα και θα βρούμε λίγο χρόνο. Θα το βρούμε το χρόνο. Έκατσα επειδή ψηφίστηκε το φορολογικό και το ασφαλιστικό πριν από λίγες μέρες. Το φορολογικό δεν ψηφίστηκε, θα ψηφιστεί. Το ασφαλιστικό ψηφίστηκε. Και τα δύο ψηφίστηκε. Τα μέτρα αυτά έρχονται τώρα 22 λίγο πριν το Eurogroup. Το φορολογικό ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε. Στο ΦΕΚ. Το φορολογικό ψηφίστηκε. Mm-hmm. Λείπουν η εξειδίκευση από τον πολιτικό. Αλλά το πλαίσιο το έχουμε. Το πλαίσιο το έχουμε. Και έβγαλα, θα το δούμε ας πούμε μετά, έτσι για να έχετε μια εικόνα ενός πολύ μικρού γεωργού από πλευράς εισοδημάτων. Θα το πούμε γιατί είναι σημαντικό να βγει και κάτι να καταλάβει τι σφαλιάρα θα φάει δηλαδή. Όμως θέλω να πάω από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Θέλω να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στο εξαπατηθήκαμε. Επειδή εξαπατηθήκαμε, κλείσαμε το δρόμο για ένα μήνα. Για μένα ήταν λάθος όλη αυτή η ιστορία. Διότι δεν κατέληξε πουθενά. Ήταν μια επανάληψη του γνωστού μνημοσύνου. Ωραία. Που γίνεται χρόνια τώρα και γίνει. Το εκμεταλλεύονται τα κόμματα. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι παραγωγοί, αυτοί εξαπατημένοι όπως λέμε. Οι ευθύνες των ανθρώπων που ήταν στα μπλόκα είναι ότι δεν συνέχισαν τις συναντήσεις και τις κινητοποιήσεις τους, ενώ το κλίμα από κάτω ήταν για τη δημιουργία ενός ενιαίου συνδικαλιστικού οργάνου, το οποίο θα έχει διάρκεια, συνέπεια, σταθερότητα. Ναι. Αλλά άφησαν να ξαναεκδηλωθούν τα πράγματα με 36 διαφορετικούς, με 160 διαφορετικούς. Τα κόμματα στη μέση, λες. Τα κόμματα μπήκαν, οι προσωπικές στρατηγικές, αυτό που επικρατεί πάντα. Ναι. Ενώ τώρα όφυλαν να δείξουν ωριμότητα, γιατί το κάλεσμα από κάτω του λαού ήταν αυτό, των αγροτών ήταν αυτό, και να προχωρήσουν αφού η πολιτεία δεν δείχνει διάθεση για θέλει διασπασμένο, λογικό είναι τον κόσμο, να προχωρήσουν οι ηγετείς και αυτοί. Οι διάφοροι, δηλαδή το ηγετής και το λέω ομοιωτικά, αλλά οι διάφοροι εκπρόσωποι των μπλόκων να βρεθούν και να καταλήξουν σε ένα μίνιμουμ θεσμικό πλαίσιο ενότητας. Όταν όμως αυτοί οι εκπρόσωποι ήρθαν σε επαφή με τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά όλα έλεξαν και δεν μίλησε κανείς, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει, μα τώρα μην γυρίζουμε εκείνες τις μέρες πίσω, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία τι έγινε. Πώς έγιναν οι προσκλήσεις, ποιους έφερε μέσα, ο ρόλος του Μπούτα και του Κουκουέ, εκεί κάποιος ήταν. Πώς ξαφνικά, γιατί εγώ ήμουν στις κινητοποιήσεις του Γενάρη,
στην Αθήνα, πώς ξαφνικά τα τρακτέρ, ας πούμε, από τη Θεσσαλία μπήκαν μέσα και τα άλλα δεν μπήκαν. Είναι πολλά ζητήματα. Μπήκαν συγκεκριμένα τρακτέρ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μην τα ανοίγουμε. Ανοίγουμε μεγάλα, ναι. Ίσως για. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, Βασιλή. Τι θα κάνουν οι αγρότες, είπαμε, τι μπορούσαν να κάνουν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είπαμε, έχουμε καταλογίσει τις ευθύνες. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται στο ψέμα και πουλάει ελπίδες. Ας δούμε τώρα λίγο το πλαίσιο πώς έχει στηθεί. Ένας αγρότης με καθαρό εισόδημα, θέλω να το πω αυτό το πράγμα έτσι για να έχετε μια εικόνα κι εσείς. Mm-hmm. Το έκανα σήμερα το πρωί, πριν έρθω, έκανα ένα πλάνο. 28.000 ευρώ έχει καθαρό εισόδημα. Έβαλα 28 για να μην αλλάζω κλίμακες. Στους 30 πηγαίναμε σε δύο κλίμακες, ήταν δύσκολο να το καταλάβουν. 28.000 είναι. Πάει με την χαμηλότερη κλίμακα. Ωραία. Θα πληρώσει φόρο δηλαδή 22%. Σε αυτό έχει 8.636 αφορολόγητο. Άρα. Το φορολογητό εισόδημα είναι 19.000, λέω τα μεγάλα νούμερα, 300 κάτι, 19.000 θα φορολογηθεί. Και ο φόρος είναι 4.260, 22%. Ακούμε, το πρώτο νούμερο είναι 4.260. Ο ΓΑ θα πληρώσει 10%, είναι 1.936 για φέτος, όμως αυτό σταδιακά μέχρι το 2022 γίνεται 20%, ακούμε και αυτό το νούμερο είναι 3.800. Εισφορά υγείας 6,95, 1.346. Αγροτική εστία 0,025 ευρώ. Τέλος επιτιδεύματος 650. Εισφορά αλληλεγγύης 576 βγαίνει με 2 ποσοστά από 12 έως 20.000 2,2% και πάνω από τις 20.000 με 5%. Είναι 400 και 176. Mm-hmm. Τώρα δεν παίζουμε με τα ψηλά, σας λέω νούμερα. Νούμερα, ναι. Σύνολο φόρων και εισφορών. Λοιπόν, στις 19.000, 8.800. Ήτι σε νούμερο 45%. Δηλαδή, η πιο χαμηλή βαθμίδα θα πληρώσει 45% το 16 και η ίδια βαθμίδα... Το 22. Το 22, 55%. Όπου. Να έχουμε μία εικόνα της φαλιάρας. Γιατί γίνεται, ναι. Και γιατί λέω ότι αυτή τη στιγμή σε κοροϊδέψανε. Ξαναδούμε το παράδειγμα που έλεγα τώρα εγώ με το... προσέξτε, δεν είναι χωρίς συνέχεια. Έχω μιλήσει για παρεοκρατικό καπιταλισμό. Έχω μιλήσει για τον τρελό οδηγό που μας κοροϊδέψε και το πάει την οικογένειά μας στον κρεμό. Καλόπιστα όλοι. Εγώ έχω πολλούς φίλους αγρότες, το είπε, η Αλεξία το είπε. Έχω πολλούς φίλους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πήγαινα να τους ζητήσω ψήφο και μου λέγανε τι λες. Θα σας πω κάτι που είχα πει και προεκλογικά που είχαμε κάνει με την Αλεξία μια εκπομπή. Της λέω την Πέμπτη ή την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Πήγα στο Θοδωράκι και του λέω: θα βγω να πω αφορολόγητο, ξέρω εγώ, 12%. Κοροϊδεύανε τον κόσμο. Ωραία, με. Θα βγω κι εγώ λοιπόν να πω αυτό. Του λέω: θα βγω εγώ. Να βγούμε να πούμε κι εμείς. Μου λέει: κάτσε καλά τώρα. Άστο. Έχουμε και λίγο τσίπα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα έκαναν. Έταζαν. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία τάζει. Λέει διάφορα. Άμα καθίστε. Μα εδώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εμείς πλέον. Εγώ δεν ανεβαίνω σε αγροτικά να δίνω υποσχέσεις. Μα τι λες τώρα. Δεν κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Το Πασόκ δικά τα έχει μεθοδεύσει όλα αυτά τα πράγματα. Εάν γυρίσουμε πίσω. Όχι, όχι ιστορία... τώρα. Τάζει ακόμη και τώρα. Τάζουν και τώρα. Πώς. Αφού καταρχήν δεν είμαστε σε προεκλογικό χρόνο να το πάμε λίγο να δώσουμε πολλές διαστάσεις. Ναι, έχουμε περάσει. Γιατί πολιτικά... ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Όχι. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πολιτικό κομμάτι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Δεν ήταν τυχαίο που με κοιτάς περίεργα, Βασίλη μου, το χωρίς τα ψέματα. Τόση ώρα για ψέματα δεν μιλούσαμε. Ένα, χωρίς τα ψέματα λοιπόν είναι το νέο κομμάτι της Ανασβήση. Είμαστε εδώ μαζί, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε από τους 92,2 στα FM, μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr, μας ακούτε και από το Live 24. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar που είναι κοντά μας, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το Εστιατόριο Ραπάκος, τη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρής και φυσικά το αυτό που έλειπε στην οδό Δαναού στο Άργος.
στην παρέα μας. Για όσους τώρα ξύπνησαν, και να πω, αγαπημένοι μου Σπύρο, ότι είναι πολλοί αυτοί που ξυπνούν πάρα πολύ αργά. Έτσι. Κοντά στην παρέα μας είναι ο Σπύρος ο Καχρημάνης, υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης στο Ποτάμι και πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Ήλιος. Είχαμε σταμάτησα στο κομμάτι που λέγαμε, ξεκινάγαμε το πολιτικό μέρος. Ξεκινήσαμε, ναι. Όλα αυτά είναι πολιτική φυσικά που μας ανέφερε. Αλλά το πιο βαθύ πολιτικό. Ναι, τώρα να δούμε πώς γίνεται, πώς βλέπεις τα πράγματα. Καταρχήν, να μας πεις λίγο και για το ποτάμι, το οποίο. Καταρχήν, ήσουν σαφείς. Χωρίς τα ψέματα δεν γίνεται τίποτα. Όχι, χωρίς τα ψέματα το εργαλείο των άλλων είναι το ψέμα. Αυτό. Έτσι. Το εργαλείο του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ψέμα. Μάλιστα. Και ακολούθησε αυτή την πρακτική που ακολουθούσαν χρόνια οι άλλοι. Αλλά. Το ποτάμι ξεκίνησε ως κάτι καινούριο, μπήκε στην πολιτική ως κάτι καινούριο, να φέρει ένα καινούριο αέρα. Είδαμε να έχει μια κεκτημένη ταχύτητα στις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις. Νομίζω ήσουν και στις εκλογές του 2014 υποψήφιος ευρωβουλευτής. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και στις εθνικές. Και στις εθνικές εκλογές. Ξεκίνησε με μια κεκτημένη ταχύτητα. Ξέρεις, όταν ο κόσμος, όπως σωστά επισήμανες, έχει απογοητευτεί από τα δύο κόμματα, τότε μεγάλα κόμματα που διαδέχονταν το ένα το άλλο στις εκλογές, με την ψήφο του λαού φυσικά, ήθελε να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο λοιπόν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι καινούριο ήταν και το ποτάμι, βέβαια σε άλλη θέση έστειλε το ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλη το ποτάμι, αλλά εξέφρασε ότι είναι κάτι καινούριο. Είδαμε όμως αυτή η δυναμική να φθήνει και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 να φθήνει σημαντικά. Δεν θα αναφερθώ στα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία νομίζω θα γνωρίζεις και εσύ. Κάποια το φέρνουν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας στην είσοδο στη Βουλή. Εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. Εδώ άλλο θα σε διέκοπτε και θα σου έλεγε, όχι, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Μα είναι πραγματικό. Εγώ... Δεν το ξέρεις, αυτό το ξέρεις. Όχι, λέω πρόσεξε, θέλω να την κάνω αυτή τη σημείωση. Τι θα σου έκανε ένα άλλο τυπικό. Λοιπόν. Μα όχι, έχω άλλοι που είναι στο. Εν πάση περιπτώσει, ψηλά, αλλά εγώ είπα λοιπόν. Ας το πω, ξεχνάω τις δημοσκοπήσεις, μένω στις εκλογές του 2015 που δεν καταγράψατε σημαντικά. Μάλλον είχατε σαφή πτώση των ποσοστών. Είχαμε και αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα, πρόσφατη αποχώρηση του κυρίου Θεοχάρη. Πού είναι το ποτάμι σε όλη αυτή την εξίσωση που λέγεται ένα λαλούμ πολιτικό στην Ελλάδα, μια κυβέρνηση που ακροβατεί μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας με 153 που για την ώρα φαίνεται να είναι πετό αρμέ. Είναι, τουλάχιστον έχουν συνεκτικά το υλικά. Και την τελευταία υπάρχουν κάποια συνεκτικά υλικά, μην μου πεις τώρα ποια είναι, τα ξέρουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει. Το ποτάμι σε όλα αυτά τι είναι, θα προσπαθήσει να φτιάξει έναν τρίτο πόλο συνεργαζόμενο με την Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, Δημάρ, χώρο, από το κέντρο δυνάμεις της κεντροαριστεράς, θα συνεχίσει μόνο αυτή την πορεία. Και σε ρωτάω γιατί ενδεχομένως, παρά το ότι το τελευταίο διάστημα έκατσαν λίγο οι κουβέντες για πρόωρες εκλογές, και επειδή το θέρος ίσως να είναι ο χρόνος που ήθελε να κερδίσει αυτή η κυβέρνηση, ενδεχομένως όμως από το φθινόπωρο να έχουμε εξελίξει. Πάντα σιγοκαίει το θέμα των εκλογών. Τι θα κάνει το ποτάμι, γιατί το βλέπουμε πολύ πεσμένο. Η αλήθεια αυτή είναι. Ωραία. Λοιπόν, ανάλογα με το τι εργαλείο μέτρησης και τι αξία θες να μετρήσεις, παίρνεις το ανάλογο αποτέλεσμα. Θες να μετρήσεις θερμοκρασία, θες να μετρήσεις υγρασία, θες να μετρήσεις εκλογικό ποσοστό, πρόβλεψη. Είναι πολιτικός. Έτσι. Είναι πολιτικός. Ξεκινάμε λοιπόν. Πώς με πήγε τώρα. Έχει σημασία τι αξία θέλουμε να μετρήσουμε για να πάρουμε. Λοιπόν, το ποτάμι. Εγώ είμαι από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε μέσα. Σωστά. Και γιατί είμαι γι' αυτό. Το γιατί έχει σημασία. Γιατί όλα τα κόμματα έχουν γραμμές. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Τι θα πούμε σήμερα, τι θα κάνουμε. Το ποτάμι έχει μία γραμμή, λέμε την αλήθεια. Εγώ μπορώ και είμαι στο ποτάμι. Παρένθεση. Η Αλεξία με ξέρει 12 χρόνια, με ξέρει παραπάνω. Πριν 12 χρόνια εδώ, τον Απρίλιο του 2014, έχουμε, του 4, του 2004, έκανα την πρώτη μου εκπομπή. 12 χρόνια πριν από πλευράς οριμότητος, ηλικίας, αυθορμητισμού, παρορμητισμού. Ήδη είμαι, ελεύθερα μιλάω, φαντάσου τότε. Πώς θα μπορούσε αυτό το πνεύμα να εκφραστεί σε άλλο κόμμα, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί εγώ το κυρίαρχο σύνθημά μου, οφείλω να το πω και σήμερα, το ξέρουν όλοι, είναι έξω οι κλέφτες από τη Γεωργία. Θεωρώ ότι αν δεν γίνει τίποτα αναπτυξιακό σοβαρό και πιάσουμε τους κλέφτες με τις επιδοτήσεις, με τα διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, που είναι η παρεοκρατία, και την οποία συντηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, καλλιέργησαν, εξέθρεψαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και το ποτάμι λοιπόν, πρόσεξε, το αξιακό του στοιχείο είναι ότι η γραμμή του είναι
και το είπαμε και στο συνέδριο το τελευταίο, ναι. Συνθήματα τέλος. Λέμε την αλήθεια. Μιλάμε με δεδομένα, με στοιχεία. Ναι. Θα το δείξω στο τέλος για να το κρατήσουν αν χρειαστεί κάποιοι. Όχι τώρα, μετά θα το βγάλουμε. Τα στοιχεία τα οικονομικά. Γι' αυτό έπεσε ένα ποσοστό. Πρόσεξε, όχι. Λέω λοιπόν ως προς την αξία, διότι δεν μπορούμε να το βάλουμε σε αντιπαραβολή με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία. Πουλάει ένα άλλο, προσφέρει ένα άλλο πολιτικό προϊόν, το οποίο είναι βραδείας εισόδου στην αγορά. Εν γνώση μας δηλαδή συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Είστε που συμβαίνουν. Είστε αντιδημοφιλείς δηλαδή, μου λες. Εν γνώση μας συμβαίνουν κάποια πράγματα. Βγάζεις την άποψή σου, ναι. Διότι εμείς κάνουμε μια πολιτική διαφοροποίησης. Λέμε, δεν πάμε να χαϊδέψουμε όλο τον κόσμο, δεν κάνουμε ανοιχτή πολιτική. Θα μπορούσαμε να είχαμε ενταχθεί σε μια τέτοια ναι, φιλοσοφία. Σπυρό. Μισό λεπτό. Η αίσθηση είναι ότι είστε λίγο άχρωμοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, να σου το πω, το εκλογικό, η αίσθηση το εκλογικό είναι, σώμα. Συμφωνώ. Λέει το εκλογικό σώμα. Δεν έχω ακούσει και τίποτα, ούτε έχω δει να διαφοροποιείται σε ψηφοφορίες ιδιαίτερα, ούτε έχω ακούσει κάτι ριζοσπαστικό. Θα μου πεις, συμβαίνει αν αυτό. Είναι να το πω ψέματα απλά για να πω κάτι ριζοσπαστικό, δεν το κάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει μια σαφή συρρήκνωση των εκλογικών σας. Είναι γεγονός. Όμως αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε μέσα στην πραγματικότητα του ότι ήδη εμείς που είμαστε χαλαροί και μου δίνεται πάρα πολύ χρόνο. Πάλι δεν μπορούμε να πούμε όλο το πλαίσιο. Έχουν γίνει πολύ σύνθετα πια σύνθετη η πολιτική. Σκέψω ότι για το ποτάμι βγαίνουν μερικά δευτερόλεπτα κάθε μέρα από το τι κάνει. Άρα τι γιατί φωνάζω. Όχι, με συγχωρείς τώρα εδώ. Μισό λεπτό. Εδώ τώρα δεν τι, μπορεί το θες να πεις ότι ποτάμι, έχει προβολή το ποτάμι. Το ποτάμι βεβαίως. Είναι αποκλεισμένο. Από την πρώτη στιγμή είχε προβολή. Είχε μία προβολή είχε που προβολή, δεν είναι θέλω να μεγάλη προβολή. Εγώ θα το δεχτώ. Δεν θέλω να μπω ξέρω, σε αυτό. Σπύρο, πες μου δηλαδή, τι γίνεται εγώ, τον 1,5 χρόνο τον τελευταίο. Και, να το πω και στο κοινό, ο Σπύρος δεν είναι τουλάχιστον ξέρω ότι δεν είναι φανατισμένος κομματικά και ότι έχει την δυνατότητα βεβαίως, να δεις αντικειμενικά πράγματα. Υπήρχαν περιπτώσεις, συμφωνώ, πριν ακόμη πεις στο κοινοβούλιο. Ότι είχε μια αξιοπρεπή παρουσία. Διότι μπήκε από τα πόδια. Τηλεοπτικό χρόνο πολύ. Ξέρεις γιατί, Βασίλη μου, γιατί ο Θεοδωράκης είναι άνθρωπος της τηλεόρασης. Λογικό δεν είναι. Δεν κακού αυτό το πράγμα. Μη συγχωρείτε δηλαδή. Ότι δεν προβάλλεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να λέμε γιατί επέλεξαν στο ποτάμι να είναι πέθνος αγροτικό Κακρεμάνης και άρα έχει μια ας πούμε προτεραιότητα γιατί ασχολείται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ο Θεοδωράκης είχε μια σχέση με τον χώρο, ήταν αναγνωρίσιμος, αυτό αξιοποιήθηκε ως asset. Κατά το αρχικό στάδιο. Έληξε αυτό. Λες ότι δεν έχει προβολή, δεν ακούγεται μισό λεπτό. Σας, αυτό μισό λεπτό. Έληξε αυτό το στάδιο. Καταναλώθηκε, αναλώθηκε αυτό το αρχικό. Αν υποθέσουμε ότι υπήρξε μια. Απλά γεγονός, Βασίλη μου, είναι ότι τώρα τελευταία. Τώρα τι συμβαίνει, Βασίλη. Έχουμε βγάλει το λεβέντι μπροστά. Μα έχουν κάτσει. Όλοι. Όχι, δεν έχουν κάτσει. Ποτάμι. Βασίλη, εγώ θα σου όχι, πω. Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν μας το δίνουν να το δούμε. Δεν μας το δείχνουν. Έχω κληθεί ούτε ραδιοφωνικά από κεντρικά. Κινητοποιήσεις είχαμε, αγροτικές. Έβγαιναν, έγιναν συναντήσεις. Ακόμη και συνέδρια που έγιναν, έγινε συνέδριο από την αυτεμπορική για τα αγροτικά. Στην αυτεμπορική γράφω χρόνια. Τώρα εδώ. Είμαι υπεύθυνος αγροτικού, μισό λεπτό. Ναι, ναι, δεν σε κάλεσαν. Είμαι υπεύθυνος αγροτικού, με ξέρουν, με κάνουν, ασχολούμαι 30 χρόνια με τους νέους αγρότες. Και είναι ο Κασαπίδης, δεν θυμάμαι, της Νέας Δημοκρατίας προσκεκλημένος, ο Τάδε από το Πασόκ. Δηλαδή όλοι οι. Ασχολούμενοι με το χώρο, δεν λέω τίποτα άλλο. Και εγώ είμαι το μαύρο πρόβα. Χαίρομαι που δεν ήμουν εκεί, γιατί καταγράφεται η ιστορία, τελικά. Αλλά να μην λέμε ότι έχει προβολή. Η Αλεξή είπε κάτι όμως. Είπαν και δεν θα προλάβουμε. Μήπως όμως λοιπόν από πάνω είδαν ότι σας τελειώσαν τα πολιτικά καύσιμα, τώρα είναι ο Λεβέντης αυτός που έχει τα πολιτικά καύσιμα, την ψήφο δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν οι από πάνω. Σουρετάκι, εσείς στην ουσία στις ψηφοφορίες όλες, σε κρίσιμες ψηφοφορίες, εσείς ενώ εσείς δεν είσαι βουλευτής, ναι, το ποτάμι, έτσι. Ναι. Στις κρίσιμες ψηφοφορίες δεν είδαμε να διαφοροποιείτε, δεν θα πω αντιμνημονιακή ψήφο, εν πάση περιπτώσει να ψηφίσει. Κάτι διαφορετικό ναι, από δεν το είδαμε γιατί. Και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μήπως δεν λοιπόν, άφησα επειδή να το δεις. Είναι η κουρτίνα, δεν είναι τραβηγμένη. Μήπως το Λεβέντι τώρα. 50. Μισό λεπτό. Καταρχάς εμείς δεν κάνουμε στρατηγική απόλυτης αντιπολίτευσης ή οτιδήποτε. Έτσι. Αυτά τα δομικά και τις παραμύθια, ας πούμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Λειτουργούμε στη λογική ή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Λάθος θα κάνατε όμως. Δεν μπορεί να μην κάνατε λάθος. Είπα, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε στον εκάστοτε ρόλο. 50. Εκτές είχαμε απολογισμό. Ποιος θα το μάθει αυτό. Πρέπει να μπει, να ψάξει το site, απολογισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Σε ποια, τι ποσοστά είχαμε κλπ. Είναι 53% ναι, 30,
λέω νούμερα χοντρικά, 10% λευκό, 30% όχι. Όχι, αυτή ήταν, όχι στο τι δηλαδή. Τι ήταν, αποτίμηση του κοινοβουλευτικού έργου της, του τελευταίου τριμήνου, δεν θυμάμαι, μας ναι, έκανε μάλιστα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέλω να σου πω, αν διαφοροποιήθηκε ή όχι, ναι, πρέπει να καθίσουμε κατά περίπτωση να το δούμε. Μάλιστα. Όμως έχει σημασία τι καταθέτει. Ας πούμε για το ασφαλιστικό, έρχομαι στο τρέχον. Ήταν το μόνο κόμμα το οποίο είχε πρόταση. Εγώ δεν σου λέω καλή κακή, δεν μπαίνω στην ουσία. Ποιος κατέθεσε πρόταση και δεν βγήκε να πει ένα όχι ή ένα ναι, χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Μετρημένη πρόταση που κατατέθηκε. Θα χάσουμε όμως το να προλάβω να απαντήσω, να, γιατί χαλαρώσαμε επειδή είναι και... Όχι, εμείς μπαίνουμε εμβόλυμα για να ανάψουμε το... Είδες που έχει γνώση του τηλεοπτικού χρόνου, το βλέπεις αυτό. Ναι, αλλά στη ζωντανή κουβέντα όμως κάνουμε, ξέρεις, λίγο... Ναι, αλλά θέλω να πω λοιπόν, πρώτο στοιχείο είναι ότι το ποτάμι έχει μια διαφορετική ποιότητα. Δεν λέω καλύτερο ή χειρότερο από το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει στο χώρο του διαφορετικές δυνάμεις. Δεν λέω αξιόλογες. Πρόσεξε πάλι και αυτό το πρόσεξε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αξιόλογοι παντού. Είναι άνθρωποι από αυτούς που δεν θα μπορούσαν να βγουν στην πολιτική υπό άλλες συνθήκες. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνεται ένα bypass στο σύστημα παραγωγής, γιατί αυτή τη στιγμή η παρεοκρατία θέλει να πάρει έτσι, να το γιο, το κουμπάρο, το σόι ας πούμε, και να έχουμε... Εδώ λοιπόν έγινε ένα bypass. Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογήσουμε. Πρέπει να δούμε το μεγάλο πίνακα που είδαμε πριν. Έκανε λάθη το ποτάμι. Πάρα πολλά λάθη. Έρχομαι τώρα. Το μεγαλύτερο. Θα σου πω. Το μεγαλύτερο. Το ποτάμι ξεκίνησε να κάνει μια στρατηγική διαφοροποίηση ως προς το τι πρέπει να κάνουμε. Έβγαλε ένα σύνθημα. Το πρώτο κυρίαρχο σύστημα ήταν πολιτική χωρίς κομματικό παρελθόν. Αυτό έτσι συγκροτήθηκε το αρχικό ψηφοδέλτιο. Αυτό ήταν το μείγμα, τη ιδέα του Θοδωράκη. Με αυτό βγήκε, έτσι ήρθαμε σε επαφή, εγώ τον ήξερα, ναι, και έτσι έφερε πόσοι ήμασταν υποψήφοι, 30-40 υποψήφοι, ναι, ευρωβουλευτές. Ήτανε με αυτά τα κριτήρια είχαν. Γι' αυτό και πήγαμε αρχικά ψηλά. Μαζί με το καινούργιο και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Στη συνέχεια, όλοι μαζί, και έχει σημασία αυτό, εμείς δεν επικαλούμεθα ούτε ερασιτεχνισμό. Τι είπε τώρα ο Τσίπρας, είμαστε λέει απλά. Όχι, εν πλήρη γνώση, στις εκλογές του 2015 κάναμε μία προσπάθεια να εντάξουμε μέσα στα ψηφοδέλτια αξιόλογες προσωπικότητες, οι οποίες είχαν παρελθόν, αλλά ερμηνεύοντας, και αυτό εννοούσαμε, ότι δεν θα κάνουμε προγραφές και θα πάρουμε τα κεφάλια σε όποιον ήταν μέσα στην πολιτική, αλλά θα κοιτάξουμε να κάνουμε μία αξιολόγηση. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα ως πείραμα έγινε και αποδείχθηκε μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που πρέπει να βάλουμε, ότι υπήρχε ο δικοματισμός, ανέβαινε έντονα, δεν ήταν ώρα για πειραματισμούς, άρχισε να ανησυχεί ο κόσμος, ναι, και η ελπίδα που πουλάγε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εκεί λοιπόν είχαμε μία πτώση. Εγώ δεν λέω, λέτε εσείς που το ερμηνεύετε απ' έξω. Εγώ που είμαι από μέσα σας λέω ότι εμείς κατορθώσαμε να είμαστε παρόντες, διότι θα είχαμε σβήσει εκείνη τη στιγμή. Οι προβλέψεις που είχαμε το Δεκέμβρη είναι ότι ο δικοματισμός θα μας διέλυε. Άρα επιλέξαμε να είμαστε παρόντες κοινοβουλευτικά, γιατί εγώ δεν θα μιλούσα αυτή τη στιγμή εδώ. Θα ήταν ένα ακόμα κόμμα που πέρασε για 12 μήνες, έβγαλε και δύο ευρωβουλευτές και έσβησε. Κάτι σαν τους οικολόγους ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δυναμική πορεία όπου προσπαθούμε, φτάνω σε αυτή την ερώτηση, να ορίσουμε την άποψή μας, να την κάνουμε σαφή. Δεν θα είμαστε κομμάτι κανενός από τα υπάρχοντα πράγματα. Άρα δεν έχουμε καμία... Δεν θα γίνει συνεργασία δηλαδή. Δεν είναι θέμα. Η συνεργασία είναι θέμα σε ποιους όρους. Συνεργαζόμαστε... Σπύρο, μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν. Σπύρο, πρώτα θα μας ορίσουν. Για να καταλάβει ο κόσμος. Θα κατέβετε εμείς μαζί. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε, Σπύρο, όλη την κοινωνία. Αν είναι δυνατόν. Καμία αντίρρηση. Άρα στο λέει ξεκάθαρα λοιπόν. Όχι, δεν θα κατέβετε. Θα κατέβετε μόνοι σας. Το ποτάμι έχει μια αυτόνομη πορεία. Ωραία, λοιπόν. Είναι ένα κόμμα με κοινοβουλευτική παρουσία. Θα την διεκδικεί αυτή πάντα. Οι συνεργασίες είναι μέσα στην ατζέντα, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα μας, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεργασίες θα γίνουν στα πλαίσια πολύ ξεκάθαρων. Αυτή τη στιγμή πολύ πολύ ξεκάθαρων στόχων, αξιών, και εκτές μάλιστα, ξέρεις τι λέγαμε, είχαμε μεγάλη συνάντηση των αντιπροσώπων, φανταστείτε το, κάτι σαν κεντρική, πώς το λένε, κεντρική επιτροπή, το λένε τα άλλα κόμματα, δεν ξέρω πώς το λένε.
έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε και σε παραδείγματα. Δηλαδή θα το κάνουμε τόσο λιανά να το χωνέψουμε και εμείς και ο κόσμος τι εννοούμε, και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, συνεργασίες, τι εννοούμε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις. Γιατί όλοι μεταρρυθμίσεις θέλουν, άρα θέλουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Τώρα, στα ελάχιστα λεπτά που μας μένουν... Μ' αρέσει. Θέλω... Κοιτάζει το ρολόγιο. Το έχει. Λέω το εξής. Θέλω να κάνω μία σύνοψη για τα αγροτικά, γιατί είπαμε έτσι πάρα πολλά. Θέλω να βγάλω μία κάρτα, την οποία αν την πιάνει ο φακός, την αφήνουμε για λίγο για να μπορέσουν... Ναι, κράτησε τη. Πολύ ωραία. Το σχέδιο του φορολογικού για να παγώσουν την εικόνα οι αγρότες και να έχουν μία... να μπορούν να κάνουν τις πράξεις με κάθε επιφύλαξη, μπορεί λίγο αυτά τα ποσοστά να αλλάξουν. Να έρθουμε λοιπόν σε δύο πράγματα. Θέλω να δούμε και αυτή την κάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Σαν επιστέγασμα αυτών όλων που είπαμε. Αν μπορούμε... Δώστε μας. Τι λες, συν 475% φόροι από Ισπανία. Είμαστε λοιπόν. Θέλεις να το βάλουμε εδώ. Όχι, δώστε μου σε μένα. Ναι. Λοιπόν. Καλύτερα στο σπίτι. Λοιπόν, ας το δούμε. Α, εκεί ήθελε. Πάρα πολύ ωραία. Πιο δεξιά λιγάκι, Γιώργο. Ωραία. Στην άλλη πλευρά. Συγγνώμη. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα το πω, θα το δούνε. Ακούστε λίγο. Και για αυτούς που μας ακούνε από το ραδιόφωνο, να το πούμε. Προσέξτε. Που δεν μας βλέπουνε. Ναι, σωστά. Η φορολογία των αγροτών το 2014 με επίσημα στοιχεία από την Eurostat μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας. Η φορολογία των αγροτών στην Ελλάδα είναι 475% περισσότερο από ό,τι στην Ισπανία. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται λίγο, παιδιά. Εδώ, σε αυτή τη χώρα. Για τι μεγέθη μιλάμε. Το 14, αυτά είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία στη μένα, έτσι. Έχει ξεκινήσει το έγκλημα από πολύ παλιά. Το έγκλημα. Ως ποσοστό επί του ακαθάριστου, επί της ακαθάριστης αξίας γεωργικού προϊόντος, οι Ισπανοί πληρώνουν 0,8% το 14 και οι Έλληνες 4,6%. Αυτά περί ανάπτυξης. Και για να δικαιολογήσουν και να αντιληφθούν οι γεωργοί, όταν τους είπα ότι θα τα χάσουν και τα αυγά και τα πασχάλια και να σταματήσουν να ασχολούνται με την αναδιάρθρωση, με το τρακτέρ, με το λίπασμα και να ασχοληθούν με την πολιτική αυτή τη στιγμή. Να τραβήξουν αυτιά βουλευτών με την καλή έννοια, πολιτικά, να συμμετέχουν στα καφενεία να συζητούν αυτά τα πράγματα, στο συνεταιρισμό να πάρουν τους κλέφτες και να τους πετάξουν έξω και όλους αυτούς τους απατεώνες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιδοτήσεις στην Αργολίδα. Για ένα στρέμμα κάποιοι παίρνουν 3 ευρώ και για το ίδιο στρέμμα κάποιοι παίρνουν 1750 ευρώ με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που αν γυρίσουν πίσω να πάνε να ανοίξουν και να διαβάσουν το αγροτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε περί δικαιοσύνης, μοιράζει τώρα την εξωτική αποζημίωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει την εξωτική αποζημίωση και θα δώσει στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές 500 ευρώ το στρέμμα και στην Κρήτη 1750 ευρώ. Αυτά χθεσινά, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω, του Σαββάτου από τις εφημερίδες του ειδικού τύπου. Τα έφερα και μαζί έτσι γιατί ενημερωνόμουν το Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για ψεύτες, ντρέπομαι που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Αλλά το ψέμα είναι στο DNA. Είναι στο DNA. Άρα δεν μπορούν οι γεωργοί αυτή τη στιγμή να καθίσουν και να τους λέω εγώ αφήστε, ξυπνήστε, ασχοληθείτε με την πολιτική γιατί αυτή μας καθορίζει αυτή τη στιγμή. Μας καθορίζει. Το που θα πουλήσουμε, την κατάρρευση της αγοράς και τα λοιπά. Λοιπόν, και... Εκτός από την πολιτική μας καθορίζει και ο χρόνος. Μας καθορίζει και ο χρόνος. Τώρα, από εκεί και πέρα κλείνω με αυτό, έχει σημασία. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ένας ανοιχτός μηχανισμός. Δεν υπάρχει, αυτό το πράγμα πρέπει να αντιληφθούμε, δεν υπάρχουν, τα κόμματα είναι συμπαγή μορφώματα, παρεοκρατίες και αν έχει κάτι, αν πρέπει να στηριχτεί δηλαδή, εγώ λέω ότι έχει όλα τα στραβά. Έχει όλα τα στραβά. Είναι όμως ένας μηχανισμός παραγωγής πολιτικής ανοιχτός. Δέχεται την επιρροή από μένα. Από μένα εννοώ τον οποιονδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι και συγκυριακό, έτσι. Αν πάρει και πάει στο 30% ή στο 20%, να κλείσει και αυτός, γιατί θα αρχίσουμε να γινόμαστε όσο είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους που είναι σε εγρήγορση να εκμεταλλευτούν αυτό το εργαλείο.
Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 11 ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Μας ακούσατε από τα FM 92,2. Μας είδατε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε πάντα και από το Live24. Κοντά μας ήταν ο Σπύρος Καχρημάνης, υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης στο Ποτάμι, πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Ήλιος. Και άλλη μια εκπομπή μαζί έφτασε στο τέλος της. Αύριο το πρωί πάλι εδώ στις 9, στο γνωστό ραντεβού πια, με την ενημέρωση από το Βασίλη. Καλημέρα και καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Καλημέρα, διάβασμα. Να πούμε στα παιδάκια που μόλις τελείωσαν το μάθημά τους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μπροστά στον υπολογιστή τους, να κλείσουν τον υπολογιστή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να πιάσουν καλύτερα το βιβλίο. Θα τους είναι πολύ πιο χρήσιμο. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ τι λες, Βασίλη? Και ήθελα, και πριν κλείσουμε, όχι, θέλω να το πω αυτό, γιατί το είπαμε έτσι λίγο, δεν το αναφέραμε. Ήθελα να πω ότι, μιλώντας για την Eurovision, είδες που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Eurovision, να πούμε ότι ο γνωστός μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Νίκος Μουρατίδης, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα στο παρελθόν πλήρωνε τις άλλες χώρες για να πάρει τους 12 βαθμούς στο Ευρωπαϊκό Μουσικό Διαγωνισμό. Και θα το διαβάσω αυτό το άρθρο κλείνοντας, γιατί αξίζει τον κόπο να δούμε τελικά ποιος τα παίρνει, πού τα παίρνει και όλοι τα παίρνουν. Λοιπόν, ο Νίκος Μουρατίδης, μιλώντας στην εκπομπή λοιπόν ενός τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας για τη Eurovision, ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα στο παρελθόν είχε πληρώσει άλλες χώρες για να πάρει τους 12 βαθμούς. Μην ανοίξω το στόμα μου για αυτά που συνέβαιναν παλιά στη Eurovision. Εννοώ τον χορό των εκατομμυρίων που ξοδεύουν και το χορό των μιζών που δίνονταν για να παίρνει η Ελλάδα τα 12, είπε ο γνωστός μουσικός παραγωγός. Αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή είναι αιτία να αποκλειστεί οριστικά η χώρα μας από τη Eurovision, το επεσήμανε δημοσιογράφος της εκπομπής. Να αποκλειστούμε, απάντησε ο Νίκος Μουρατίδης, να πάει στα δικαστήρια αυτός που έκανε τη λαμογιά. Θυμάμαι ένα δωδεκάρι που μας έδωσε η Αγγλία κάποτε. Ξέρω πολύ καλά πώς το πήραμε αυτό το δωδεκάρι και τι λαμογιά έγινε, είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Αναφέρεσαι στις μεγάλες επιτυχίες της Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκπομπής. Αναφέρομαι σε δωδεκάρι που πήραμε από την Αγγλία. Ψάξτε το, απάντησε ο Νίκος Μουρατίδης. Λοιπόν, πολλά γίνονται, όλοι τα παίρνουν. Όταν όμως έχουν εξουσία, είναι αυτό που κάποιος είπε ότι βάζουν. Τι είπε ο Νίκος ο Νικολόπουλος όταν είχαμε εδώ? Είναι αδύνατον, λέει, να έχουμε το βάζο και να βάζουμε το χέρι και μέσα στο μέλι. Και απάντησα εγώ. Ποιο βάζω, ποιο χέρι? Όλο το βάζο φεύγει. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.